Καταρχήν είμαστε χαρούμενοι και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι που για συνεχόμενη φορά, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι, στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία αυτή που γίνεται με ανοιχτές πόρτες, αν θέλετε, για φοιτητές, απόφοιτους, εργαζόμενους κτλ. Με έμφαση βέβαια στους φοιτητές. Για μας είναι σημαντικό που δουλεύουμε σε διάφορους ρόλους και διάφορες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να λέμε κατά καιρούς ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά ή που θα βρουν δουλειά στο μέλλον κάποιες σκέψεις, κάποιες εμπειρίες που έχουμε ζήσει. Γιατί έχουμε βρεθεί, όπως φαντάζεστε, στην θέση σας πριν κάποιες δεκαετίες και δεν θα έλεγα συμπάσχουμε γιατί είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος που ζείτε, είναι δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται καθοδήγηση και όχι μόνο από εμάς βέβαια. Άρα για να πάμε όσο γίνεται πιο στοχευμένα και γρήγορα να συστηθούμε, να καταλάβουν τα παιδιά, οι φίλοι, τι κάνουμε ο καθένας περί λήψη. Καλησπέρα σας. Εγώ ονομάζομαι Τάσος Χαρώνης, είμαι οφθαλμίατρος και θα σας μιλήσω για τη δικιά μου εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μοιραστούμε. Καλησπέρα για μένα, Τζένι Τσιμικλή, με διευθύντρια προσωπικού στην φαρμακευτική εταιρεία GlaxoSmithKline. Το background μου είμαι organizational psychologist, άρα δεν χρειάζεται να είσαι φαρμακοποιός, να είσαι φαρμακευτική εταιρεία. Μπήκα στο χώρο το φαρμακευτικό και συγκεκριμένα στο HR χώρο πριν 9 χρόνια, οπότε δεν είμαι ούτε εγώ γέννημα θρέμα φαρμάκου και τα 15 περίπου χρόνια πριν από αυτό ήμουνα management consultant σε διάφορες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Γεια σας, το όνομά μου είναι Εύη Τερζή, γράφει Ευρυδί και Λαεύη, με ξέρουν όλοι. Εγώ είμαι χημικός, δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στη φαρμακευτική εταιρεία, πολύ τεχνικά, στη διασφάλιση ποιότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε χημικοί, φαρμακοποιοί, βιολόγοι, χημικοί, μηχανικοί. Θα προσπαθήσω σήμερα να σας δώσω τις δικές μου εμπειρίες από ένα χώρο ο οποίος είναι βιομηχανικός, τεχνικός και ραγδαία αναπτυσσόμενος, ακόμα και αν είμαστε σε περίοδο κρίσης. Υπάρχει ελπίδα. Καλησπέρα, Ανδρέας Περσίδης. Το πρώτο μου τυχείο ήταν ναυπηγική. Είμαι μαθητής του 17 και τώρα είμαι ο Διευθύνων Σύμβολος εταιρείας BioVista. Και θα κοιτάξω, κάναμε τις ερωτήσεις πριν, να δούμε το background του καθενός. Εγώ θα πω το ποίημα μου που έχω ετοιμάσει. Θα προσπαθήσω να καλύψω έναν ευρύ χώρο. Για καλή μου τύχη, το έπαιξα στα ζάρια και η ομιλία προσπαθεί να καλύψει διάφορα backgrounds και διάφορες προοπτικές. Οπότε προσβλέπω στην παρουσίαση. Εγώ είμαι ο Κώστας Φρουζής, δεν έχω πολύ μεγάλη σχέση με τα φάρμακα. Είμαι 8 χρόνια από τα 28 που δουλεύω, άρα υπάρχει ελπίδα για όλους. Αυτό είναι σίγουρο. Είμαι χημικός, μηχανικός και δεν έχει καμία σχέση με την υγεία όταν ξεκίνησα. Δούλεψα σε άλλες βιομηχανίες που είναι από πετρέλαια, κατανοητικά, λιανεμπόρια, τηλεπικοινωνίες. Οπότε μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα αν έχει όρεξη και διάθεση. Και όπως βλέπετε από το μείγμα των προφίλ, δεν θα παίρνει κανείς όρκο ότι είναι αυτή η αντιπροσώπευση στο κομμάτι της φαρμακομηχανίας και της υγείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή εισήγηση στην αρχή. Πιο πολύ κάποιες σκέψεις. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε εισαγωγικά ότι η φαρμακομηχανία και ο χώρος υγείας είναι ένα σοβαρό πράγμα, ένα σοβαρό αντικείμενο, γενικότερα, η υγεία. Και είναι σοβαρό γιατί είναι λογικό να είναι σοβαρό με την έννοια της δουλειάς. Γιατί έχει σχέση το προϊόν που παράγουμε, για το οποίο δουλεύουμε όλοι, σώζει ζωές. Οπότε θα ήταν πολύ περίεργο ένα τέτοιο αντικείμενο, ένα τέτοιο προϊόν να μην έχει από πίσω της μια βιομηχανία που είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην έρευνα, στην απασχόληση, σε πολλά καλά πράγματα, από πλευράς δουλειάς τουλάχιστον.
Πέραν του γεγονότος βέβαια ότι μας δίνει μια ικανοποίηση ότι από τη στιγμή που το παραγόμενο προϊόν της δουλειάς μας βοηθάει τους ανθρώπους, τους ασθενείς και την κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, να γίνει πιο παραγωγική, να γίνει υγιέστερη, να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής της κτλ. Είναι ένα καλό πράγμα. Δηλαδή γινόμαστε σχεδόν καθημερινά, γινόμαστε ευτυχείς. Παρόλο που ομολογώ δεν τη σκεφτόμαστε κάθε 5 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ηθική ικανοποίηση να δουλεύεις σε μια τέτοια εντός αγωγικών βιομηχανία. Από την άλλη μεριά, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, είναι μια βιομηχανία και ένας τομέας που είναι αρκετά έως πολύ παρεξηγημένος. Με ποια έννοια? Αυτό οφείλεται σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, είναι μια βιομηχανία που είναι πολύ εσωστρεφής κατά μέσο όρο. Δεν εξωτερικεύει, δεν επικοινωνεί εύκολα, δεν μιλάει στα μίντια, εκφύσεως, παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα μόνο. Και ως εκ τούτου, επειδή κατά πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η βιομηχανία και αυτός ο τομέας σε κάθε χώρα έχει απέναντι σαν συνομιλητή και σαν πελάτη την πολιτεία, τις κυβερνήσεις, το δημόσιο, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Ελλάδα κτλ. Υπάρχει, ξέρετε, μεταξύ πελάτη και προμηθευτή, υπάρχει πάντα ένα δίπολο διαπραγμάτευσης. Με την δύσκολη, την καλή ή την κακή έννοια. Όταν λοιπόν ο ένας από τους δύο, που είναι η βιομηχανία, δεν επικοινωνεί και τις θέσεις της ανοιχτά, επειδή δεν το έχει στο DNA της, όχι για τίποτα άλλο, αυτό βρίσκει ευκαιρία ο άλλος συναλλασσόμενος, η πολιτεία, και το εκμεταλλεύεται. Το εκμεταλλεύεται και πολιτικά λίγο, και λογικό είναι, διαβρώνει ή θέλει να διαβρώνει λίγο την εικόνα, να εξασθενεί την εικόνα του συνομιλητή της, ώστε να είναι και πιο εύκολο στη διαπραγμάτευση. Οπότε, γι' αυτό πολλές φορές όταν κάνει κανείς μια έρευνα μέσα στο ευρύ κοινό, όχι εδώ, έξω στο δρόμο, πολλές φορές το κομμάτι της βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, έχει πολύ δυσπιστεί από πίσω. Τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρουμε πολύ καλά, πουλάνε ακριβά φάρμακα. Εντάξει, σώζουν ζωές. Το σώζουν ζωές είναι εντός αγωγικών, γιατί το θυμάται κανείς όταν είναι άρρωστος. Όταν είναι υγιής, το ξεχνάει. Και μετά, όταν μπαίνει στο νοσοκομείο, λέει: πού είναι το φάρμακο, ας πούμε. Εκεί θυμάται ότι. Αλλά όσο είναι καλά ο άνθρωπος, και μακάρι να είναι καλά ο καθένας, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μπαίνει το άλλο σενάριο που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπερβάλλω λίγο, αλλά να σας δείξω λίγο. Ότι η βιομηχανία υπερκοστολογεί, υπερτιμολογεί, δεν δίνει πρόσβαση σε φάρμακα στους ασθενείς κτλ. Και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από εμάς, δεν μας θέλει κανείς άλλος. Γι' αυτό και μία από τις δουλειές που έχουμε όλοι, καλή ώρα και εδώ, αλλά δεν είναι μόνο εδώ, προσπαθούμε με πολύ ευθύτητα και ειλικρίνεια να επικοινωνούμε τις θέσεις μας. Όποιες και να είναι αυτές, όσο και ευχάριστες ή δυσάρεστες να είναι αυτές. Είναι λοιπόν μια βιομηχανία που χρειάζεται πολλά διαφορετικά backgrounds, γιατί όπως θα σας πούνε και οι συνάδελφοι, κανείς δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στην ίδια εταιρεία, σχεδόν. Δηλαδή, δεν έχουμε κοινά προφίλ ανθρώπων. Και αυτό είναι ο πλούτος της βιομηχανίας και της υγείας γενικότερα. Είναι δηλαδή η συμπληρωματικότητα μεταξύ των ανθρώπων από πλευράς εμπειριών. Και παρόλα αυτά, έχουμε κοινούς στόχους για να κάνουμε τη δουλειά μας. Κοινούς στόχους, κοινά οράματα και αυτά μοιραζόμαστε. Γενικότερα, σαν βιομηχανία, είναι μια βιομηχανία που σαν απασχόληση, άμεση, έμεση και προκαλούμενη, έχει περίπου 135.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και έχει ένα αποτύπωμα, οικονομικό αποτύπωμα, που είναι περίπου στο 4% του ΑΕΠ. Πολύ μεγάλα νούμερα, με πολύ μεγάλους θετικούς πολλαπλασιαστές, δηλαδή στην οικονομία και στην κοινωνία, που σημαίνει ότι έχει καλό spillover σε κομμάτια παραγωγικότητας, ανάπτυξης, επενδύσεων κτλ. Και είναι μια βιομηχανία παρόλα αυτά που δεν έχει όσο θα έπρεπε καλλιεργηθεί θετικά στην Ελλάδα. Όπως κάθε τι, στην Ελλάδα τα κάνουμε μισοβέζικα. Είμαστε σε διάλογο συνεχή με την πολιτεία, με τις κυβερνήσεις κτλ. Ούτως ή άλλως, λόγω δουλειάς που έχουμε όλοι, να τους πείσουμε ότι μπορούν με λογική να μας εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών περισσότερο προς όφελος και της απασχόλησης και των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει στην πορεία λίγο περισσότερο. Να σας πω κάποιες λέξεις κλειδιά απλώς για να βάζουμε κάποια, αν θέλετε, κάποιες προβληματισμούς, κάποιες σκέψεις στο μυαλό σας. Η έρευνα και ανάπτυξη είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οι συνάδελφοι εδώ, όταν παρουσιάζουν τον εαυτό τους, τον είπανε με πολύ χαμηλό προφίλ. Θα καταλάβετε στην πορεία ότι υπάρχει πολύ πίσω από τον καθένα, πολύ περιεχόμενο από πλευράς δουλειάς, επιχειρηματικότητας, ιδεών. Δεν είναι τυχαία που κάθονται εδώ. Και έχω την τιμή να, όσο μπορώ, να συντονίσω αυτή την κουβέντα από κάτω. Άρα, έρευνα ανάπτυξη είναι κλειδί. Από αυτό παράγεται το προϊόν που λέγεται καινοτόμο φάρμακο. Όσο πιο καινοτόμο είναι, και αυτή είναι ο αγώνας δρόμου μεταξύ βιομηχανίας, μεταξύ εταιριών, τόσο πιο ψηλότερη τιμή έχει. Οι τιμές δεν βγαίνουν κατά λάθος παγκοσμίως, βγαίνουν σε σχέση με το βαθμό καινοτομίας που έχει κάποιο προϊόν και τόσο καλύτερο αντίκτυπο έχει στους ασθενείς, γιατί αποβελτιώνει την ζωή μέχρι σώζει ζωές, μέχρι αυξάνει το προσδόκιμο. Ξέρετε ότι το προσδόκιμο στους ανθρώπους κάθε δεκαετία μεγαλώνει, κατά μέσο όρο. Έχει ξεπεράσει τα 80 χρόνια τώρα στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, βέβαια, από κομμάτι σε κομμάτι, λόγω πρόσβασης σε φάρμακα και σε θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος όρος του 80 είναι ένας μέσος όρος συμπλήν στη Δυτική Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό κάθε δεκαετία που κερδίζεται, γιατί δεν πάνε. Είναι μέσα στον αιώνα τον προηγούμενο, που ήταν 10 και 20 χρόνια λιγότερο το προσδόκιμο ζωής. Ουσιαστικά μια-δύο γενιές λιγότερες δηλαδή. Τα περίπου το 70-75% της αύξησης του προσδόκιμου οφείλεται στα νέα καινοτόμα φάρμακα. Που σημαίνει ότι η βιομηχανία κάνει καλά τη δουλειά της. Παγκοσμίως δηλαδή. Αυτό φέρνει βέβαια από την άλλη μεριά το αντικείμενο που συνεχώς συναλλασσόμαστε με την πολιτεία, τις κυβερνήσεις κτλ., ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, όπως καταλαβαίνετε, και όσο τόσο χρειάζεται παραπάνω φάρμακα για να ζει καλύτερα περισσότερο, και τόσο τα κόστη της υγείας μεγαλώνουν και είναι πιο δύσκολο να τα διαχειριστεί ο δημόσιος γενικός προϋπολογισμός κάθε χώρας. Και ως εκ τούτου μπαίνουν φιλονατεύσεις, προϋπολογισμός φαρμάκου, προϋπολογισμός υγείας, με όλα αυτά τα που λίγο πολύ μπορεί να φαντάζεστε. Τι ενδιαφέρον άλλο θα μπορούσα να σας πω σαν ουσιαστική λέξη. Δεν θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Ίσως όταν συνεχίσουν οι συνάδελφοι θα μπορούμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις παράλληλα ή στο τέλος με ερωτήσεις, με σκέψεις κτλ. Άρα, ελάτε εδώ καλύτερα. Καλησπέρα και πάλι. Μπορούμε να έχουμε την. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με μια ιστορία, λοιπόν. 1985 είμαι τελειόφυτος φοιτητής της ναυπηγικής, όπως είπα, μηχανολογίας. Και μόλις έχουν βγει οι υπολογιστές εκεί πέρα, οι φορητοί. Και έχω μαζέψει από το Χαρτζηλίκι περίπου, μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα, 1.000-1.500 δολάρια. Τα βλέπω και λιγουρεύομαι και πάω και επενδύω από το Χαρτζηλίκι μου 1.500 ευρώ και αγοράζω αυτόν τον υπολογιστή. Το φανταστικό ήταν από τους πρώτους φορητούς υπολογιστές της εποχής, Epson HX20. Είχε printer δικό του, είχε τη δικιά του ενσωματωμένη οθόνη και την κασετούλα του, ήταν όλα σε ένα. Το παίρνω, τον αγοράζω, πάω σπίτι, στο δωμάτιο που έμενα φοιτητή στη Γλασκόβη και αρχίζω και προγραμματίζω. Μετά από κάνα μήνα το διαδίδω στους φοιτητές μου, τα συγχαρητήρια, την αμέριστη περηφάνεια τη δικιά μου, το θαυμασμό των συμφοιτητών μου και γράφω και προγράμματα. Κάποια στιγμή το παίρνει χαμπάρι και ο καθηγητής και μου λέει: «Έλα εδώ, για φτιάξε κανένα πρόγραμμα εδώ για την τάξη, το φτιάχνουμε για αυτό το πρόγραμμα». Αυτά γίνονται γύρω στο Μάιο του 85. Έρχεται ο Ιούνιος που είναι οι εξετάσεις. Και μου ζητάει αυτό το πρόγραμμα για να φτιάξει μία άσκηση. Άντε εγώ να γλιτώσω, δεν γλιτώνω, να μην σας τα πω. Εγώ μπαίνει η άσκηση του καλοκαιριού της χρονιάς εκείνης στην τάξη μου. Με το που τη βλέπουν την άσκηση οι φοιτητές μου, αρχίζουν και με κυνηγάνε, άθλια τι μας έκανες, τι μας έφτιαξες. Και γίνομαι ο Πομπέος Στράγος.
Τιμή, αξία, όταν έδωσα εγώ έκανα την επένδυση 1500, σημερινή αξία $60 στο eBay, μπορεί να τον βρεις από τον υπολογιστή. Τα ίδια χρήματα, αν τα είχα επενδύσει τότε στη Microsoft, τώρα θα είχα 400.000 στην τσέπη μου. Τι έμαθα στην πορεία από αυτό την εμπειρία, ότι και ήμουνα και φίτουλας, by the way, στο πανεπιστήμιο ήμουνα του 17, εκεί ήμουνα από τους καλούς φοιτητές, ότι πρέπει γενικά να γυρίζεις και να μυρίζεις και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Θα επιστρέψω σε αυτό το μάθημα. Άρα σήμερα θέλω να σας επιβεβαιώσω καταρχάς για εσάς που σκέφτεστε, εάν θέλετε να κάνετε καριέρα στη φαρμακοβιομηχανία, νομίζω είναι πολύ καλός χώρος και θα προσπαθήσω να σας δείξω και να σας περιγράψω γιατί αυτό είναι αλήθεια. Καταρχάς, η φαρμακοβιομηχανία και η υγεία, σε αντίθεση με κάποια άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, είναι διαρκής η ανάγκη της. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει ανάγκη για υγεία. Και επίσης, κάνουμε καλό σε πολλούς ανθρώπους. Δεύτερον, τα νούμερα είναι μεγάλα. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια και στην Αμερική και στην Ευρώπη, χρήματα που ξοδεύονται ανά έτος στην υγεία. Άρα, προσελκύουν πολλούς παίκτες, μεγάλους παίκτες, γίνεται μεγάλο παιχνίδι. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Υπάρχουν όμως και οι δυσκολίες. Ας πούμε, δεν ξέρω, από εσάς τους φοιτητές που είστε μέσα στη φαρμακευτική, τόσο στη βιολογία, δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε ότι γενικά ένα φάρμακο για κάθε 10.000 χημικές ενώσεις που ξεκινάνε στην αρχή της διαδικασίας ανάπτυξης, τελικά παίρνουμε ένα φάρμακο στην αγορά. Περίπου ξέρει κανείς σας πόσα χρόνια χρειάζονται για να αναπτυχθεί ένα φάρμακο? Θέλει 12 με 15 χρόνια, τρελά νούμερα, και περίπου πόσα χρήματα? Θέλει 1 με 1,5 δισεκατομμύριο. Οι απόψεις δίστανται, κάποιοι λένε περισσότερο, κάποιοι λένε λιγότερο, αλλά είναι μεγάλα πάλι τα νούμερα. Σαν να μην φτάνει αυτό, τα τελευταία χρόνια η φαρμακοβιομηχανία πέρασε μια κατάσταση και ακόμα τη διανύει, που λεγόταν the perfect storm. Perfect storm είναι όταν έχουμε συνθήκες όπου μαζεύονται διάφορα καιρικά φαινόμενα και έχουμε την τέλεια καταιγίδα. Και το perfect storm στο χώρο της υγείας, οι συνισταμένες ήταν οι εξής. Καταρχάς, οι φαρμακευτικές εταιρείες αντιμετωπίσανε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα ήταν το innovation deficit, δηλαδή δεν βγάζανε αρκετά καινούρια φάρμακα με αρκετά καλό ρυθμό. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζαν ήταν τα τελευταία χρόνια, πολλά από τα φάρμακα λήξαν οι πατέντες τους, άρα χάσανε μεγάλες πηγές εσόδων. Αυτά λοιπόν τα δύο μαζί βάλαν τρομερές πιέσεις στη φαρμακοβιομηχανία. Σαν να μην φτάνει όμως αυτά τα εσωτερικά τους προβλήματα, αν μιλούσαμε για τις μικρότερες εταιρείες, βιοτεχνολογίες κλπ., οι οποίες θέλουν να σηκώσουν λεφτά κλπ., αυτές ήταν και είναι πάντα υποπίεση από τους επενδυτές show me the money. Και ο χώρος της υγείας σαν χώρος επένδυσης είναι πολύ δύσκολος χώρος, διότι ένας επενδυτής ο οποίος θα βάλει σήμερα τα λεφτά σου, στην καλύτερη περίπτωση, ειδικά άμα μιλάμε για καινούριο φάρμακο, μπορεί να περιμένει να πάρει πίσω κάποιο κέρδος μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν υπάρχουν εναλλακτικές επενδύσεις. Άρα υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία, ειδικά για την βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, να σηκώσει λεφτά. Έχουμε και τους regulators, δηλαδή τους οργανισμούς, τους εποπτικούς, σαν τον EOFSA, τον FDA, σαν τον EMA στην Ευρώπη, οι οποίοι μοιάζονται πάρα πολύ φυσικά για την ασφάλεια του κοινού και οι οποίοι πάλι πιέζουν τη φαρμακοβιομηχανία να προσέχει τι παράγει. Δημιουργούν κόστη όλα αυτά. Και επίσης φυσικά έχουμε και αυτούς που πληρώνουν, τους HMOs, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Health Maintenance Organizations, οι οποίοι όλο και περισσότερο πιέζουν για χαμηλότερες τιμές, διότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα από την πλευρά του κοινού. Και φυσικά υπάρχουν και τώρα τελευταία αρχίζουν και δυναμώνουν οι ενώσεις ασθενών, οι οποίες και αυτές ζητάνε και αυτές από τη μεριά τους δείξτε μας την αξία στις φαρμακευτικές εταιρείες. Και μέχρι τώρα πώς έχουν αντιδράσει σε αυτό το πρόβλημα, στο πούμε γενικά, οι φαρμακοβιομηχανίες σαν στρατηγική? Η μία αγοράζει την άλλη για να βρουν καινούρια φάρμακα. Παλιά παίζανε με τις πατέντες, δηλαδή κοιτάζανε με τις πατέντες ο ένας να καλύψει τον άλλον για να έχουν δυνατές αγορές. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται life cycle management, δηλαδή ένα φάρμακο όπως έρχεται στο τέλος της ζωής του, πώς μπορείς να του δώσεις αξία για να συνεχίσεις να το εκμεταλλεύεσαι. Αρχίσαν να κοιτάνε να μιλάνε για super generics, δηλαδή να προσθέτουν αξία στα γενώσιμα πάλι για να μπορέσουν να έχουν ένα καινούριο προϊόν και ούτω καθεξής. Το θέμα όμως είναι ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι ο μόνος παίκτης στον χώρο της υγείας. Γενικά στον χώρο της υγείας έχεις διάφορους λεγόμενους stakeholders, παίκτες, όπως ας πούμε το FDA, τους οργανισμούς τους εποπτικούς, έχεις τους οργανισμούς των ασθενών, έχεις οπωσδήποτε τις φαρμακευτικές, έχεις αυτούς που πληρώνουν και έχεις και τους παρόχους υπηρεσιών, CROs, ένας και των οποίων είναι και η BioVista.
Και μέχρι τώρα η εικόνα ήταν περίπου σαν και αυτή. Δηλαδή ήταν οι τρεις αυτοί οι χώροι, δηλαδή οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι εποπτικοί οργανισμοί και αυτοί που είχαν τα λεφτά έχουν περίπου την ίδια δύναμη. Και καταλαβαίνετε γιατί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει για την έννοια του personalized medicine, της προσωποποιημένης υγείας. Αρχίζουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες και λένε και όλος ο κόσμος, μέχρι τώρα τα φάρμακα που αναπτύσσαμε ήταν φάρμακα για όλο τον κόσμο, δεν τα εξειδικεύαμε και τώρα λέμε μπορούμε με τις καινούριες τεχνολογίες γενομικές και όλα αυτά να αναπτύξουμε φάρμακα που πάνω κάτω θα είναι προσωποποιημένα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, δύσκολο, αλλά εκεί στοχεύουμε. Επίσης μπορεί να έχετε ακούσει ότι όπως είπα και πριν, υπάρχουν τεράστιες πιέσεις οικονομικές, άρα συμπιέζονται όλος ο κόσμος να κατεβάσει τα κόστη. Άρα δύο πιθανά μελλοντικά σενάρια, σε αντιδιαστολή με την παρούσα κατάσταση, είναι το ένα είναι εδώ αριστερά, όπου αν υποθέσουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε προσωποποιημένη ιατρική, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι οργανώσεις ασθενών αρχίζουν και δυναμώνουν σε σχέση με το ότι ήταν παλιά. Αντίστοιχα, άμα δούμε σε αυτό το σενάριο εδώ πέρα, όπου αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντικό ο παράγοντας κόστους, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό τελικά αποκτούν τεράστια δύναμη. Μεγαλύτερη από ό,τι έχουν τώρα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ενδιαφέρουσες συνθήκες για το πώς θα γίνουν ανακατατάξεις και ποιος μιλάει σε ποιον. Είναι εδώ οι διάφοροι παίκτες, όπως είπα. Βλέπετε ο καθένας κατεβαίνει στο γήπεδο με διαφορετικές, ας το πούμε, ικανότητες. Οι κλασικές, οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι πολύ δυνατές στην ανάπτυξη φαρμάκων. Οι εταιρείες γενοσύμων είναι πολύ καλές σε formulation, σε dosing και σε αυτό το κομμάτι. Οι CROs μπορούν να κατεβαίνουν με διάφορες τεχνολογίες. Οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές έχουν τα patient data, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αυξάνει η σημαντικότητά τους. Άρα βλέπετε ότι αυτοί οι διάφοροι παίκτες, όπως ο καθένας εξ αυτών προσπαθεί να αποκτήσει μια θέση ανταγωνιστική σε αυτό το χώρο που λέγεται το χώρο της υγείας, αρχίζουμε και βλέπουμε όλο και περισσότερους συνδυασμούς και συνεργασίες μεταξύ παικτών, οι οποίες συνεργασίες μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ανήκωστες. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα συνεργασίες πιθανώς μεταξύ των οργανισμών που πληρώνουν, των ασφαλιστικών ταμείων και εταιριών πληροφορικής. Θα σας πω παραδείγματα. Ή μπορούμε να δούμε άλλες συνεργασίες. Και το ζητούμενο είναι και από πλευράς καριέρας, αλλά και από πλευράς εταιριών, να πεις πού θα βάλω τα λεφτά μου, πού θα βάλω την καριέρα μου, πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα, να κάνεις κάποιες τέτοιες σκέψεις. Να πούμε ένα παράδειγμα. Η IBM, η γνωστή IBM, έβγαλε το Watson, είναι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει κερδίσει, δεν ξέρω κάποιοι από εσείς μπορεί να το ξέρετε, ανθρώπους πλέον στο Jeopardy, είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Και προσπαθεί τώρα η IBM, τέρας στο χώρο της πληροφορικής, να κάνει συνεργασίες με ποιον από όλο τον κόσμο, το WellPoint. Η WellPoint είναι μια εταιρεία, ασφαλιστική εταιρεία στην Αμερική. Άρα βλέπετε ένα συνδυασμό ασφαλιστικής εταιρείας με εταιρεία πληροφορικής, να κατεβαίνει δυνατά στο χώρο. Άλλος συνδυασμός, BioGenitec, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας, συνεργάζονται με τη Samsung, εταιρεία βιοτεχνολογίας με εταιρείες ηλεκτρονικών, για να φτιάξουν, να αρχίσουν να κοιτάνε για καινούριες θεραπείες. Η Samsung κατεβαίνει με ειδικές τεχνολογίες, including τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για εκτυπωτές. Άλλος τρελός συνδυασμός. Πρόσφατα βγήκε αυτό το άρθρο When Illumina buys Roche. Η Illumina είναι εταιρεία η οποία φτιάχνει διαγνωστικά. Και το σενάριο εδώ είναι ότι στο μέλλον αυτές οι εταιρείες, οι οποίες για την ώρα, ας το πούμε, είναι κάτω από τις φαρμακευτικές, αρχίζουν να πλασαριστούν, πάνε να πλασαριστούν μετά τις φαρμακευτικές στην αλυσίδα παραγωγής και στην αλυσίδα αξίας και κάνουν συνεταιρισμούς με τους HMOs, δηλαδή με αυτούς που πληρώνουν. Και τους λένε, εμείς θα αναλύουμε τα data των ασθενών και έτσι θα μπορείτε εσείς να βγάζετε πιθανώς καινούργια πακέτα ή να ζητάτε με μεγαλύτερη, ας το πούμε, δύναμη να κάνετε το bargaining με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Το άλλο το τρελό. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα στο χώρο της βιοτεχνολογίας είναι το λεγόμενο protein folding, να προβλέψεις πώς οι πρωτεΐνες θα διπλώσουν, θα αποκτήσουν το τρισδιάστατο σχήμα τους στο χώρο και για να πάνε να δέσουν στις πρωτεΐνες στόχους. Αυτό είναι υπολογιστικά πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να το λύσουν για πολλά χρόνια κάποιες εταιρείες, αρκετές εταιρείες, είναι πρόβλημα για πολλές εταιρείες. Και τι έγινε εδώ πέρα.
κάποιοι φτιάξαν ένα παιχνίδι, πιάσανε την έννοια του social networking και φτιάξανε ένα παιχνίδι όπου ο καθένας εξημών, ο καθένας μπορεί να πάει να το παίξει και παίζοντας λύσανε το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου ο κάθε Κώστας, Γιάννης και Μαρία, παίζοντας μέσα από τον υπολογιστή τους, λύσανε ένα πρόβλημα το οποίο είχε πάρει 10 χρόνια και δεν είχε λυθεί από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Θέλω λοιπόν να σας πω, και περνάει πολύ γρήγορα, ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει πολλούς χώρους, έχει κάτι for everything. Σας αρέσουν οι διδακτικές ιστορίες? Το να καταλάβουμε τις ασθένειες είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να σας φανεί τρελό, αλλά βγάζουμε φάρμακα χωρίς να ξέρουμε 100% πώς λειτουργούν οι ασθένειες. Ούτε πώς είναι, πώς λειτουργεί ένας οργανισμός όταν είναι υγιής. Ούτε ακριβώς πώς λειτουργούν τα φάρμακα όταν μπαίνουν στον οργανισμό μας. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε τρεις γκρίζες περιοχές. Γκρίζω, επιγκρίζω, επιγκρίζω, γκρίζω στην τρίτη και όμως πάρα αυτά καταφέρουμε και βγάζουμε φάρμακα. Άρα πάλι είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Σας αρέσει το lab work, τρομερές εξελίξεις στον χώρο των πώς θα αναπτύξουμε καλύτερα προγνωστικά μοντέλα ζώων για να βλέπουμε πώς θα λειτουργήσει το φάρμακο μέσα στον άνθρωπο και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται καν να είστε από το χώρο της υγείας. Εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου εφαρμόσανε υπερήχους για να χτυπήσουν την νόσο του Αλσχάιμερ. Είσαι καλός στη φυσική, μπορείς να έρθεις με μια καινούρια λύση. Ακόμα έχουν αρχίσει ο κόσμος να μιλάει και apps as drugs. Τα apps είναι, φυσικά τα ξέρουμε όλοι τα apps. Έχουν αρχίσει κάποιοι και βγαίνουν ότι και βγάζουν ήδη εφαρμογές οι οποίες όχι σε επίπεδο προληπτικό, ας το πούμε, για κάποιες ασθένειες και χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τα συμπτώματα κλπ. Και βέβαια εδώ η κουβέντα είναι πώς μπορούμε αυτά τα apps, αντί να τα έχουμε στην τύχη έτσι και να τα παίρνουμε και να μην είναι ελεγχόμενα από οργανισμούς όπως το FDA και το EOF, πώς μπορούμε να πάρουμε τέτοιες πιστοποιήσεις, ούτως ώστε πραγματικά μετά να μπορούμε να κάνουμε κάποια claims ότι υπάρχει ιατρικό αποτέλεσμα από τη χρήση τους. Ακόμα δεν έχει εξελιχθεί αυτός ο χώρος και ήδη βγαίνουν κάποιοι και λένε, θα έχετε επίσης ακούσει για το χώρο των ηλεκτρονικών αρχείων κλπ. Electronic Health Records, μεγάλες συζητήσεις εκεί πέρα. Αυτός εντάσσεται και στο χώρο του Big Data Analytics, για όσους από εσάς έχετε background πληροφορικής. Αναγνωρίζει η βιομηχανία ότι μέσα στα τεράστια δεδομένα μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε πολλά προβλήματα. Και όμως λοιπόν, έχουν αρχίσει λοιπόν με αυτό το σκεπτικό να λένε πώς θα αυτοματοποιήσουμε τη συλλογή στοιχείων από τους ασθενείς όταν πηγαίνουμε στους γιατρούς κλπ. Ήδη κάποιοι λένε ότι θέλει και εδώ προσοχή, διότι μπορεί να υπάρξει ένα bias του γιατρού. Όπως αρχίζει και άμα του δώσουμε φόρμες να γεμίζει, αντί να προσέχει τον ασθενή την ώρα που έρχεται στο γιατρείο του, τον ενδιαφέρει πιο πολύ να συμπληρώνει τα παιδεία, δεν πολύ ακούει. Πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενο που οι γιατροί στην Αμερική αυτό κάνουν copy-paste, γιατί βαριούνται να γεμίσουν τα παιδεία. Με αποτέλεσμα, μετά όταν πάνε να κάνουν την ανάλυση, έχουν χάσει τη διακριτική ευχαίρεια που θα είχαν αν είχαν το παλιό το σύστημα. Διότι πολλή από αυτή την πληροφορία μοιάζει ίδια. Άρα, αν κάποιοι από εσάς είναι νευρολόγοι, σας ενδιαφέρει το user interface και όλα αυτά, θα μπορούσατε να μπείτε σε αυτόν τον χώρο. Πρέπει να βιαστώ. Τι κάνει η BioVista? Η BioVista κάνει επαναστόχευση φαρμάκων. Επαναστόχευση φαρμάκων είναι, παίρνουμε ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιόταν παλιά σε μία ασθένεια και προσπαθούμε να βρούμε καινούρια χρήση για αυτό το φάρμακο. Γιατί είναι χρήσιμο αυτό? Αφενός γιατί βοηθάμε και εμείς τη φαρμακοβιομηχανία να βρει καινούριες λύσεις για υπάρχοντα φάρμακα. Παρενθετικά, ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να κοπεί στη φάση της ανάπτυξής του, όχι επειδή είναι τοξικό, αλλά επειδή απλώς δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται μία επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία τώρα κάθεται στο τραπέζι. Άρα, έρχεται η επαναστόχευση φαρμάκων και λέει: OK, μπορούμε να βρούμε αυτό το φάρμακο, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια άλλη ασθένεια. Και πάει το φάρμακο σε ένα σημείο. Εδώ είναι μια καμπύλη που δείχνει την αξία του φαρμάκου με διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Εδώ είναι η έρευνα, τα προκλινικά, εδώ οι διάφορες κλινικές φάσεις και εδώ βγαίνει στην αγορά. Υπάρχει ένα σημείο κοντά στη φάση τη λεγόμενη 2, όπου αρχίζει και αυξάνει η αξία πάρα πολύ. Και κάπου εκεί σε πάει κάπως πιο γρήγορα η επαναστόχευση φαρμάκων. Γιατί είναι χρήσιμη η επαναστόχευση φαρμάκων επίσης? Διότι παλιά υπήρχαν οι φαρμακευτικές, οι καθαρά οι φαρμακευτικές που βγάζανε τα λεγόμενα τα NCEs, τα Novel New Chemical Entities, από τη μία μεριά, και υπήρχαν και οι εταιρείες των γενοσύμων από την άλλη. Αυτοί ήταν δύο κόσμοι, οι οποίοι ήταν διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Υπήρχε μια μικρή τομή με λίγες εταιρείες οι οποίες παίζαν στο ταμπλό. Οι μεν φαρμακευτικές πηγαίνανε για τα προϊόντα τα οποία ήταν υπό πατέντα, με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Οι άλλες εταιρείες ήταν μικρότερα περιθώρια κέρδους, αλλά ίσως μεγαλύτερα νούμερα. Οι ανάγκες
έχουν φέρει τους δύο κόσμους κοντά. Και βλέπετε ότι τώρα είμαστε σε ένα χώρο που και οι μεν μπαίνουν σε αυτό το χώρο και οι δε με μεγαλύτερα νούμερα. Αποτέλεσμα, αυξάνει η ανταγωνιστικότητα. Αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα, αυτό να το περάσω το slide. Αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα, αυξάνεται η ανάγκη να βρούμε διαφοροποίηση. Γιατί να πάρω το δικό μου προϊόν και όχι το δικό σου. Okay. Εδώ θέλω να πω μια πολύ γρήγορη ιστορία και ζητώ συγγνώμη αν καταχρεστώ τον χρόνο του επομένου. Μπορώ, έχουν άδεια, ένα-δύο λεπτά. Πρόσφατο ταξίδι στην Κίνα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα μολ όπου πουλάνε κάμερες. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζει με το που μπαίνεις μέσα. Είναι 5-6 όρφοι, open space όπως βλέπετε, και αυτά είναι τα διάφορα μαγαζιά. Πάμε τώρα στο χώρο με τις κάμερες. Ένα συγκεκριμένο όροφο, τυχαίο μάλλον όροφο. Αυτά είναι τα μαγαζιά. Γιατί το λέω αυτό το παράδειγμα? Βλέπετε ότι είναι χαμηλά, δεν υπάρχουν διαχωριστικά και είναι 5 όροφοι γεμάτοι κάμερες και ηλεκτρονικά. Εδώ έχω 2 κάμερες, μία κάνουν και μία νίκουν. Κάθε μία από αυτές έχει 3-4 χιλιάρια, ξέρω, να τις αγοράσεις και είναι κατ' εμέ το επιστέγασμα ή ένα από τα επιστέγασματα της προστιθέμενης αξίας. Μπορεί συχνά να ακούτε για την ανάγκη να φτιάχνουμε καινοτομικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία. Προσοχή λοιπόν εδώ. Κοιτάξτε εδώ σκηνικό. Οι φίλοι μας οι Κινέζοι έχουν εκατομμύρια από αυτές τις τράπεζες. Δίπλα στη Sony των 3.000 είναι η Nikon των άλλων 3.000. Και παραδίπλα είναι κι άλλο ένα τέτοιο Nikon με την ίδια Nikon. Και πας εκεί και σχεδόν δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το προϊόν, όσο κοιτάς να δεις πώς θα κάνεις bargaining με αυτόν. Χάνεται λοιπόν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θέλω λοιπόν, είχα αυτή την εμπειρία εκεί πέρα και όταν γύρισα πίσω, την έλεγα αυτή στην ιστορία στους φίλους μας τους Γερμανούς. Εγώ αποκόμισα αυτό, ότι ακόμα και αν έχεις ένα άκρος ανταγωνιστικό προϊόν με φοβερή προστιθέμενη αξία, υπάρχουν context, υπάρχουν σκηνικά στα οποία ακόμα και αυτό μπορεί να το χάσει. You need to think even more. Να σας πάω ένα βήμα παραπέρα. Πώς μπορείς να αντιγωνιστείς γενικά, εσείς που κάνετε business, υπάρχουν οι τρεις γενικά οι τακτικές, με τιμή, πας για niche, εξειδίκευση ή πας για differentiation, να είσαι διαφορετικός από τον άλλον. Και όμως, πρόσφατα βγήκε ένα βιβλίο, How do we sell, how do we compete in a world of free? Και αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε τώρα και είναι περισσότερο η δικιά σας γενιά, η οποία έχει συνηθίσει μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα social media, να παίρνει πολύ πράγμα τζάμπα. Οπότε, από τη μεριά του επιχειρηματία της εταιρείας, πρέπει εσύ να αρχίσεις να σκέφτεσαι, συγγνώμη, πώς θα ανταγωνιστείς σε έναν χώρο όπου πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να σκέφτεται τέτοιο. Και αυτό, αν κάποιοι στο φάρμακο νομίζουν ότι δεν θα έρθει, μπορεί να μην έρθει στον βαθμό που ισχύει για τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται και στον χώρο του φαρμάκου. 3 τελευταία σλάζ για το τι κάναμε, έτσι σαν για όσους σας σκέφτονται να ξεκινήσουν εταιρείες κλπ. Όταν η BioVista ξεκίνησε το 1993, δεν ξεκινήσαμε φυσικά με το drug repositioning. Κάποια στιγμή το είδαμε σε μια ευκαιρία. Εμείς είχαμε αναπτύξει κάποιες τεχνολογίες για data mining και λέγαμε πού μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Διαβάζοντας και γυρίζοντας και μυρίζοντας, μας ήρθε ο χώρος του drug repositioning. Από τις πρώτες μας κινήσεις ήταν να γράψουμε το λήμα του drug repositioning στο Wikipedia. Αυτό το γράψαμε εμείς. Θα δείτε ότι αναγκαστικά, για να μην μας κατηγορήσουν για διαφήμιση, βάλαμε και άλλες εταιρείες μέσα. Αλλά θέλω να πω ότι όταν σκέφτεσαι για κάτι καινούριο, σας έρθει μια ιδέα, από τις πρώτες σκέψεις που θα σας συνεβούλευα να κάνετε είναι να σκεφτείτε να του δώσετε μία λεζάντα, ένα label, το οποίο είναι catchy, αναγνωρίσιμο και μπορεί να χτίσει ένα χώρο γύρω από αυτόν. Και δεύτερον, μη φοβηθείτε να πάτε να πείτε την ιστορία σας στον κόσμο. Με τάκτ βέβαια. Ένα slide για έναν τωρινό προβληματισμό. Μία από τις δυνατότητες της τεχνολογίας μας είναι να προβλέπει τις αντενδείξεις του φαρμακού. Αυτή είναι τώρα αληθινή ιστορία. Αφού λοιπόν την είχαμε αυτή την ικανότητα, πηγαίναμε και μιλάγαμε στις μεγάλες φαρμακευτικές και τους λέγαμε όχι μόνο ότι μπορούμε να σας κάνουμε επαναστόκευση, αλλά να προβλέψουμε και τις αντενδείξεις των φαρμάκων σας. Ευγενικά μεν, αλλά σταθερά, τρώγαμε πόρτα. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί. Και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και είπαμε, μα φυσικά, όταν πας και τους πουλάς πρόγνωση για ένα αρνητικό γεγονός, τους λες στην ουσία πώς να μειώσουν, να μικρύνουν την αγορά τους. Και φυσικά οι άνθρωποι δεν μας πολύ ακούγανε. Μας ήρθε η φλασιά κάποια στιγμή και μιλήσαμε με το FDA, το οποίο θέλει να μπορεί να προβλέπει. Και έχουμε αυτή τη στιγμή συνεργασία με το FDA για να τους βοηθάμε να προβλέπουν πιθανές αντεδείξεις μελλοντικών φαρμάκων. Όμως, αυτό εδώ, γιατί συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να γυρίσουμε κάτι το οποίο θεωρητικά είναι αρνητικό, δηλαδή να προβλέπω ένα αρνητικό γεγονός, κάτι που μου μικραίνει την αγορά, να το γυρίσω σε θετικό. Και εργαζόμαστε τώρα με αρκετούς συνεργάτες να πούμε ότι ξεκινώντας από την πρόβλεψη αντενδείξεων, αν μπορούμε να πάμε προς αυτό που λέμε targeted medicine, δηλαδή όχι προσωποποιημένη ιατρική, αλλά ιατρική
η οποία είναι στοχευμένη για υποομάδες ασθενών. Τέλος, θέλω να κλείσω με αυτό εδώ. Ό,τι και να κάνετε, και νομίζω ότι το γεγονός ότι είστε εδώ είναι πολύ καλό σημάδι, να είστε active στο community, δηλαδή να είστε πολύ ενεργητικοί, να γράφετε, να σβήνετε, να έχετε παρουσία. Και να κλείσω με δύο πράγματα. Κάποιοι από εσάς που θα έχετε ακούσει την ομιλία του Steve Jobs, ο Steve Jobs στο Stanford, την περίφημη ομιλία, η τελευταία σου λέξη ήταν stay hungry. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, η δικιά μου αυτή παραλλαγή είναι stay intellectually hungry, να διαβάζετε και να σκέφτεστε πολύ. Και μία ελληνική ρίση, όποιος γυρίζει μυρίζει και όποιος κάθε βρωμάει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικά, Γεβερσίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που προσπαθούμε όλοι να σας μεταφέρουμε είναι ότι σε περίοδους κρίσης οι ευκαιρίες είναι περισσότερες από ποτέ για τους πιο ξύπνιους. Και το ξύπνιος δεν σημαίνει αυτός που έχει 19,9 κτλ. Νομίζω η σειρά αυτή δεν ήταν ο τομέας μας. Εμείς ήμασταν αυτό. Απλώς, αν ενδιαφέρεσαι για κάτι και κάνεις focus, στην κρίση οι ευκαιρίες είναι περισσότερες. Οπότε μην ακούτε πολλά δελτία ειδήσεων και, για να μην σας παίρνει από κάτω και να ασχολείστε και να σκέφτεστε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτό είναι περισσότερο. Κυρία Τερζή. Εγώ θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου σε μια εταιρεία η οποία ενδεχομένως δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι, γιατί και θα χρησιμοποιήσω κάποιες εκφράσεις που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι γεγονός ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν διαφημίζεται. Άρα λοιπόν, και είναι βέβαια προϊόν ανάγκης. Απευθύνεσαι σε αυτό και το αναζητάς όταν πραγματικά έχεις ανάγκη. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και βέβαια βιοπορισμού. Ναι, συγχωρείτε. Το δεύτερο, μια άλλη έκφραση επίσης που άκουσα, είναι το θέμα της εσωστρέφειας και της εξωστρέφειας. Οπότε και πάλι, στη συγκεκριμένη εταιρεία που εκπροσωπώ, εν πάση περιπτώσει, που έχω περάσει τη μισή μου ζωή, βασικά, η εξωστρέφεια ήταν ο οδηγός της για να αναπτυχθεί σε καιρούς κρίσης και επίσης να κρατήσει πάρα πολύ δυναμικό και στην Ελλάδα, αλλά όμως να προωθήσει Έλληνες επιστήμονες και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Με πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές δυνατότητες και πολλή μόρφωση. Όταν ξεκίνησα πριν 25 χρόνια, γιατί σας είπα πριν ότι είμαι χημικός, νόμιζα ότι χημικός σημαίνει μονάχα εργαστήριο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Χημικό ή χημικό-μηχανικό ή βιολόγο μπορείτε να βρείτε στα logistics, μπορείτε να βρείτε στο human resources, μπορείτε να βρείτε σε ηγετικές θέσεις μέσα σε εταιρείες, χωρίς απαραίτητα, με ένα σωστό background στο business administration και στα οικονομικά, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μονόδρομοι. Θα το ξέρετε ενδεχομένως και καλύτερα γιατί είστε νεότερη γενιά, αλλά υπάρχουν φοβερές δυνατότητες σε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ διαφημισμένο. Σχετικά μια πολύ μικρή σύντομη περιγραφή της εταιρείας και μετά θα σας αναπτύξω ποιες θέσεις κυρίως επιζητούμε, αναπτύσσουμε και διαθέτουμε σε τέτοιου τύπου εταιρείες, όπως επίσης και τι skills και competencies χρειαζόμαστε για να στελεχώσουμε αυτές τις εταιρείες και στις οποίες μπορείτε να πετύχετε. Η Famar λοιπόν είναι μια καθαρά οικογενειακή εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 1949 με ένα μικρό εργοστάσιο κάπου εδώ στην Αθήνα και αυτή τη στιγμή έχει 12 εργοστάσια σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Παράγουμε πάνω από 5.500 φάρμακα και εξάγουμε σε 120 χώρες. Έχουμε 150 πελάτες ως πολυεθνικές. Το αναφέρω αυτό για να διαφημίσω την εταιρεία μου, γιατί εντάξει, βασικά όλοι θα ψάξετε κάποια στιγμή δουλειά, οπότε καλό να ξέρετε και τι υπάρχει στην πραγματικότητα διαθέσιμο στον χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το θέτω αυτό για να σας αποδείξω ότι δεν σημαίνει απαραίτητα να έχεις research and development που το έχουμε συνδέσει πολύ στενά με το φάρμακο για να μπορέσεις να αναπτυχθείς, να επιβιώσεις και να προσφέρεις θέσεις εργασίας. CMO, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτή την ορολογία, είναι contract manufacturer. Τη Famar, παρόμοιες εταιρείες μπορεί να μην τη γνωρίζετε, γιατί δεν έχουμε δικά μας προϊόντα, άρα δεν έχουμε δικά μας brands.
Novartis, GlaxoSmithKline, Abbott. Είναι βέβαια πάρα πολύ γκλάμορους εταιρείες, έχουν πάρα πολλά χρήματα, είναι βασικά αυτοί που πράγματι σώζουν ζωές, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ανακαλύπτουν το προϊόν. Όμως και οι contract manufacturers συμμετέχουν σε αυτή την αλυσίδα και θα έλεγα πάρα πολύ κρίσιμα, θα σας τονίσω αργότερα γιατί. Γιατί είναι αυτοί που τελικά ελευθερώνουν το προϊόν στην αγορά και το διαθέτουν στον ασθενή. Πολύ γρήγορα, η στρατηγική των περισσότερων CMOs, των contract manufacturers, δηλαδή που δεν παράγουμε, δεν διαθέτουμε δικά μας προϊόντα, δεν έχουμε licenses, αλλά παράγουμε αυτό που κοινώς λέμε φασόν, παράγουμε για άλλες εταιρείες, για λογαριασμό άλλων εταιριών, παράγουμε, ελέγχουμε, ελευθερώνουμε και διανέμουμε στην αγορά. Συνήθως η στρατηγική τους είναι είτε να ενσωματώσουν καινούριους πελάτες, στοχεύοντας κυρίως σε αυτά που λέμε mature προϊόντα. Δεν είναι τόσο πολύ innovations, αλλά είναι τα mature προϊόντα, αυτά δηλαδή που όλοι ξέρετε. Χτύπα ξύλο είναι αυτά που κυρίως οι κοινοί θνητοί, εν πάση περιπτώσει, και οι κοινοί ασθενείς καταναλώνουν. Και με εξαγορές εργοστασίων ή αγορές εργοστασίων από άλλες μεγάλες πολυεθνικές. Ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς επειδή αναπτύχθηκαν τα generics, ακριβώς επειδή πολλαπλασιάστηκαν οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν και διαθέτουν τα δικά τους φάρμακα, βρεθήκαμε κάποια στιγμή στην Ευρώπη με πάρα πολλά εργοστάσια, μισοχρησιμοποιούμενα ή με πολύ διαθέσιμη capacity. Θεωρήθηκε λοιπόν από πολλές τέτοιες εταιρείες του contract manufacturing ότι είναι μοναδική ευκαιρία να αγοράσουν αυτά τα εργοστάσια, κρατώντας το προσωπικό που ήταν εξειδικευμένο, κρατώντας τα μηχανήματα, κρατώντας δηλαδή τα προϊόντα που ήδη έχουν και να γεμίσουν την περισσευούμενη capacity, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Άρα λοιπόν να δώσουν καινούργιες ευκαιρίες στο χώρο και σε εργαζόμενους, αλλά και επίσης να αντιμετωπίσουν ένα χώρο ο οποίος είναι αρκετά ακριβώς, όπως προείπαν οι συνομιλητές, με πολύ χαμηλό κόστος. Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί. Ο παράγοντας κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικός για ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που μας ζητούν να κάνουμε στη φαρμακοβιομηχανία, με συγχωρείτε, είναι να παράξουμε και να διαθέσουμε Mercedes με τιμές Fiat, ή να το πω για τις κοπέλες, να παράξουμε και να διαθέσουμε Chanel με τιμές Zara. Αυτό είναι αντιφατικό και όμως επιτυγχάνεται. Κυρίως το contract manufacturing. Αυτή είναι πολύ σύντομα η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εταιρείας την τελευταία 20ετία, στην οποία παρουσιάστηκαν αυτού του τύπου οι ευκαιρίες. Και λίγο το δίκτυο των εργοστασίων που έχουμε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, δεν πρέπει να φοβόσαστε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να φοβόσαστε να απασχοληθείτε εκτός Ελλάδος. Μην νομίζετε δηλαδή ότι οι ευκαιρίες βρίσκονται μόνο στον ελληνικό χώρο. Δεν είναι τόσο τρομερό να δουλέψετε ενδεχομένως και σε χώρες. Ευρώπη, βέβαια, καλύτερα να μην πάτε αλλού. Αλλά πάντως δεν είναι ούτε ανέφικτο, ούτε τρομακτικό. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται, διαθέτουν ικανότητες οι οποίες ενδεχομένως να μην συναντώνται σε άλλους λαούς, έχουμε φυσικά τα ελαττώματά μας, αλλά διακρινόμαστε για το flexibility, για την πολύ καλή μόρφωση που διαθέτουμε, έχουμε πολύ δημιουργική σκέψη και μπορούμε να προσαρμοστούμε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε μην φοβόσαστε ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες εάν το κυνηγήσετε. Σας δίνω κάποια παραδείγματα. Μίλησαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι για την κινητικότητα που υπάρχει στον χώρο του φαρμάκου. Οι πληροφορίες που σας δίνω δεν είναι εμπιστευτικές, υπάρχουν στο ίντερνετ. Πάντως, αν λίγο ψάξετε και ασχοληθείτε, θα δείτε πόσα joint ventures και mergers και acquisitions συνέβησαν μόνο το 2014. Δεν μιλάω για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε μόνο το 2014 και μιλάω για πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία βέβαια σε συνέχεια του κυρίου Περσίδη δημιουργούν καινούριο καθεστώς και καινούργιες εταιρείες. Υπάρχει τεράστια κινητικότητα. Κάποια παραδείγματα. Επίσης, ανάλογη κινητικότητα υπάρχει σε αυτό που σας προείπα για το contract manufacturing. Τώρα πλέον εταιρείες οι οποίες δεν κατέχουν φάρμακα, δεν είναι owners των φαρμάκων, προσπαθούν να αγοράσουν ή να συγχωνευθούν με άλλες εταιρείες για να επιβιώσουν. Ακριβώς είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά με πάρα πολλές προοπτικές.
και πολλές ευκαιρίες φυσικά. Όσοι είστε από χημικοί, βιολόγοι, χημική, μηχανική, αλλά και άλλες ειδικότητες, ενδεχομένως να έχετε ακούσει για το quality σύστημα γενικότερα της φαρμακευτικής εταιρείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρά regulated σύστημα, χώρος, ένας πολύ αυστηρά regulated χώρος. Νομίζεις ότι δεν έχεις πάρα πολλές δυνατότητες να ξεφύγεις από το σύστημα ποιότητας. Και όταν λέω σύστημα ποιότητας, δεν εννοώ μονάχα τα εργαστήρια ελέγχου που πιθανόν να έχετε στο μυαλό σας. Όλη η αλυσίδα από το σχεδιασμό του φαρμάκου μέχρι την παραγωγή του, την ανάλυση του, τη διάθεσή του στην αγορά, τη διανομή του που πιάνει τα logistics, είναι ισχυρά regulated, δηλαδή υπάρχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες και αυτές δημιουργούν ήδη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μείγμα, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση του πώς θα καταφέρεις να συντηρήσεις υψηλά στάνταρ ποιότητας με πολύ χαμηλό κόστος. Είναι ένας πάρα πολύ μαγικός χώρος, σας το λέω γιατί το βιώνω 25 χρόνια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα κάποιες προκλήσεις. Καταρχήν, υπάρχει το ευρωπαϊκό GMP, Good Manufacturing Practices, που είναι λίγο πολύ αυτό που σας είπα, τα regulations, από τα οποία, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα ασφαλές φάρμακο για τον καταναλωτή και καταναλωτής, είναι ο αδερφός μας, είναι οι γονείς μας, είναι τα παιδιά μας, είμαστε εμείς. Δεν είναι απλά ένα οποιοδήποτε προϊόν. Είναι το προϊόν που αναπτύσσει και συντηρεί τη ζωή. Μια πρόκληση λοιπόν που υπάρχει είναι ότι πρέπει να παραμένουμε πιστοί σε αυτούς τους κανόνες, παράλληλα να διασφαλίζουμε λοιπόν την ποιότητα των προϊόντων, να διασφαλίζουμε και να εξασφαλίζουμε ότι πραγματικά όλοι οι πελάτες μας θα είναι ικανοποιημένοι, και όταν λέω πελάτες εδώ εννοώ τις μεγάλες πολυεθνικές που υπηρετεί το contract manufacturing, οι οποίοι έχουν τις δικές τους τακτικές. Αν μένεις, όπως είπε και ο κύριος Περσίδης, στάσιμος, απλά πεθαίνεις. Επομένως, οι εταιρείες πρέπει να κινούνται και άρα να αναπτύσσονται, να επεκτείνονται διαρκώς με όλους τους δυνατούς τρόπους, να είναι εξωστρεφείς. Επίσης, να περιλαμβάνει αυτό που λέμε integrated services, που σημαίνει, όπως είπα πριν, από το R&D μέχρι τη διανομή του προϊόντος στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία, και βέβαια διαρκώς να επενδύεις, διότι μιλάμε για βιομηχανία, μιλάμε για εγκαταστάσεις, μιλάμε για καινούργιες τεχνολογίες, δεν πρέπει να μένεις πίσω. Αυτό λοιπόν όλο είναι ένα κράμα προκλήσεων, συστημάτων δύσκολων, εξειδίκευσης που θες να έχεις στους ανθρώπους. Θα σας δείξω στα επόμενα δύο slide τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν σε αυτό το χώρο και να αναπτυχθούν με πολύ χαμηλό κόστος όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ σας παρουσιάζω κάποιες θέσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και μπορείτε να απασχοληθείτε. Και όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει μονάχα ειδικότητες που προέρχονται από το χώρο της καθαρά επιστήμης, όπως χημικός, χημικός, μηχανικός, φαρμακοποιός. Καταρχήν, πιθανότατα να έχετε ακούσει τον όρο qualified person. Ο όρος qualified person σημαίνει ότι είναι ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος όμως έχει διοριστεί, ας το πούμε έτσι, από τον ΕΟΦ ή από γενικά τους οργανισμούς φαρμάκων, τους εθνικούς, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγγυάται ότι όλο το σύστημα ποιότητας λειτουργεί σωστά και ότι το τελικό προϊόν, το τελικό χάπι που θα πάρεις ή το τελικό, η τελική εμπούλα ενέσιμου ή το τελικό κυταροστατικό για έναν άνθρωπο που πάσχει από καρκίνο είναι πραγματικά σωστό και ασφαλές και αποτελεσματικό επίσης. Στη δική μας χώρα, στην Ελλάδα, qualified persons διορίζονται χημικοί, βιολόγοι, χημικοί, μηχανικοί και φυσικά φαρμακοποιοί. Σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό λόμπι των φαρμακοποιών και αποκλειστικά φαρμακοποιοί γίνονται qualified persons. Αν είστε φαρμακοποιοί και μπορείτε να γίνετε qualified persons και σε χώρες εκτός Ελλάδος. Χημικοί μόνο σε χώρες όπου αναγνωρίζουν και τους χημικούς σαν qualified persons και τους χημικούς μηχανικούς. Διασφάλιση ποιότητας.
Quality control δεν είναι το ίδιο. Quality control είναι τα εργαστήρια ελέγχου ουσιαστικά. Quality assurance είναι το regulation, το σύστημα των κανονισμών και, της διαχείρισης του συστήματος ποιότητας. Το regulatory είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρος, στον οποίο υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά είναι επίσης και ένα επάγγελμα, θα έλεγα και πολύ καλοπληρωμένο, να το πω και έτσι απλά. Regulatory είναι ο φάκελο, η προετοιμασία όλου του φακέλου, για να το πω έτσι απλοϊκά, που περιγράφει τα πάντα για το προϊόν. Ποια είναι η φορμουλά του, η οδηγία παραγωγής. Τώρα νομίζω ότι παίρνω εγώ χρόνο από τον επόμενο, αλλά νομίζω το δικαιούμαι. Και είναι μόνο ένα slide ακόμα. Όπως οι κλινικές μελέτες, τα specifications του προϊόντος, δηλαδή οι προδιαγραφές του, οι οποίες πρέπει να πληρούνται απαρέγκλιτα. Υπάρχει το Manufacturing Science and Technology. Μίλησα προηγουμένως ότι οι εταιρείες τύπου σαν CMOs, αλλά και όχι μόνο, διαχειρίζονται mature προϊόντα, δηλαδή όρημα προϊόντα, προϊόντα τα οποία είναι στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς πάνω από 20 χρόνια. Είναι ήδη δηλαδή established. Αυτά όμως, τις περισσότερες φορές, έχουν παραμείνει οι φάκελοι τους στο παρελθόν, δηλαδή σε χρόνους που ενδεχομένως να μην είχαμε την ίδια τεχνολογία με αυτήν που έχουμε τώρα, με αποτέλεσμα τώρα πλέον να πρέπει να ξαναειδωθούν με ένα καινούριο πρίσμα και να αναθεωρηθούν ή να, αυτό που λέμε, να γίνουν optimized οι διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου τους. Είναι επίσης μια τρομερή ευκαιρία ανάπτυξης στα mature προϊόντα, σε γνωστικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό. Ανάλογα υπάρχει το Analytical Science Technology, Research και Development φυσικά, απλά το έβαλα λίγο παρακάτω γιατί προέρχομαι από CMO, Production, Qualification, Validation, αλλά και όχι μόνο. Τονίζω ότι ένα πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής και διανομής του φαρμάκου είναι η ίδια η διανομή του. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι πολύ high-tech και περίπλοκο, ειδικά σε χώρες με τη γεωγραφία της Ελλάδος. Όταν θες ένα προϊόν, ένα κουτάκι, το οποίο είναι προϊόν ψυγείου, κυταροστατικό, κοστίζει 8.000 ευρώ το κουτάκι, να φτάσει σε ένα νοσοκομείο της Ορεστιάδας, πιστέψτε μου ότι είναι να φτάσει μέσα σε 24 ώρες και λιγότερο από αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί περίπλοκο logistics. Άρα λοιπόν οι ειδικότητες σε γνωστικό επίπεδο που απασχολεί η φαρμακοβιομηχανία είναι φυσικά φαρμακοποιοί, χημικοί, βιολόγοι και βιοτεχνολόγοι, χημικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, φυσικά finance, φυσικά business administration και information systems. Τουλάχιστον οι top κατηγορίες που ψάχνουμε, δηλαδή μην νομίζετε ότι μονάχα για φαρμακοποιούς είναι η φαρμακευτική βιομηχανία. Και τέλος, το τελευταίο slide. Πέρα από το γνωστικό επίπεδο, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον να απασχοληθεί, που να απασχοληθεί αλλά και να αναπτυχθεί στη φαρμακευτική βιομηχανία, είναι αξίες και ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Γι' αυτό και τονίζουμε το integrity. Ενδεχομένως να μην είστε σε θέση να καταλάβετε τι εννοώ, γιατί είστε πάρα πολύ νέοι και δεν έχετε ακόμα επιμολυνθεί με cases με τα οποία έχουμε όλοι οι υπόλοιποι βιώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει παράλληλα να είσαι ένας πολύ καλός επιστήμονας, να ενημερώνεσαι διαρκώς. Πρέπει να έχεις flexibility, να σκέφτεσαι δημιουργικά, να έχεις ηγετικές ικανότητες και να έχεις integrity. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το μείγμα σπάνια το βρίσκεις σε έναν άνθρωπο. Είναι κάτι που αναπτύσσεται με τα χρόνια. Εκτός και αν είναι κάποιος πάρα πολύ ταλαντούχος. Γι' αυτό λοιπόν και οι αξίες όπως ομαδική εργασία, να παραδίδω, να κάνω deliver ό,τι κάνω commit, δηλαδή να παραδίδω ό,τι υπόσχομαι, respect, σεβασμός, όχι μονάχα στην εταιρεία μου, στους συνεργάτες μου, αλλά κυρίως στο φάρμακο και στον τελικό καταναλωτή που μπορεί να είναι ο γονιός μου, ο αδερφός μου ή το παιδί μου, και openness σε οτιδήποτε καινούριο, είναι πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Δεν αρκούν δηλαδή μόνο οι γνώσεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να σας πούμε που ξεπερνάμε τον χρόνο μας όλοι.
Οπότε, κυρία Τσιμικλή, να σηκώνεστε αμέσως. Δεν είναι το δυνατό μου σημείο να μαζέψω χρόνο. Είναι και Αυστραλέζα και ξέρετε, οι Αυστραλοί μιλάνε πολύ. Λοιπόν, οπότε, γεια σας και πάλι. Ξεκινώντας, θέλω να τονίσω ότι ο φαρμακευτικός χώρος πραγματικά είναι ένας χώρος που έχει χώρο για νέους ανθρώπους και όχι μόνο έχει χώρο για νέους ανθρώπους, έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους. Για τους λόγους που στην εισαγωγή του ανέφερε ο κύριος Φρουζής. Ήταν παραδοσιακά ένας πολύ εσωστρεφής χώρος. Και γιατί ήταν εσωστρεφής, γιατί δεν είχε ανάγκη να εξωτερικευτεί. Ήταν large, είχε χρήματα, είχε κεντοφορία, είχε blockbuster φάρμακα. Δεν είχε ανάγκη να είναι sophisticated. Και να είμαστε ειλικρινείς, ελπίζω να μην τα νομίζω, όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι εδώ, δεν είναι της παλιάς γενιάς. Δεν είχε ανάγκη από τα super sophisticated παλιά μυαλά. Σήμερα όμως, με τις αλλαγές του σημερινού περιβάλλοντος που θα τα δούμε λίγο γρήγορα, έχει πραγματικά ανάγκη περισσότερο από ποτέ από νέο αίμα, με φρέσκα perspectives, με new perspectives, με νέα όρεξη και πραγματικά να ανταποκριθεί στις ραγδαία εξελιζόμενες προκλήσεις που προσφέρονται αναγκαστικά και εσωτερικά και εξωτερικά. Λοιπόν, εγώ επειδή εκπροσωπώ το, νομίζω πώς το είπατε, το Big Glamour Market, ας πούμε. Ναι. Δεν θα σας μιλήσω σαν GlaxoSmithKline, αλλά νομίζω οι θέσεις που θα σας παρουσιάσω θα εκπροσωπούν αυτό που λέμε Big Pharma, τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα, κυρίως θυγατρικές πολυεθνικών, αλλά και κάποιες μεγάλες, νομίζω, ελληνικές, συμβαδίζουν με αυτά που θα σας πω. Σκοπός μου είναι, και επειδή στην Ελλάδα οι εταιρείες μας στην Ελλάδα έχουν κυρίως εμπορική εστίαση. Δεν έχουμε παραγωγική δύναμη οι φαρμακευτικές στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια τη Φαμάρ, όποιος ενδιαφέρεται για δουλειά στην αμυγός παραγωγική διαδικασία. Και βέβαια είμαστε εταιρείες που βασίζονται τα φάρμακά μας στο R&D, Innovative Drugs Based on R&D, αλλά ούτε έχουμε και τα R&D sites μας στην Ελλάδα. Okay. Οπότε όταν μιλάμε για R&D, ουσιαστικό R&D, to be honest, δεν θα βρείτε το ουσιαστικό R&D, το γνωρίζετε αυτό στην Ελλάδα, αλλά οι εταιρείες μας βεβαίως έχουν τα super R&D ενέργειες στο εξωτερικό και προφανώς κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν clinical καριέρες και μπουν σε εταιρείες μας, ίσως έχουν και τη δυνατότητα να πάνε και μέσω των εταιριών των ελληνικών θυγατρικών και στο εξωτερικό. Να δούμε πολύ γρήγορα πού θα επικεντρωθώ. Στα commercial functions της εταιρείας, δείτε τα μεσαία κουτάκια, το marketing, το sales, το market access που θα το περιγράψουν στο γρήγορα και το medical, με εστίαση σε αυτό που λέμε medical affairs. Σε αυτούς τους χώρους λίγο θα επικεντρωθώ για τα επόμενα 10 λεπτά, να σας περιγράψω τις θέσεις που προσφέρει η ελληνική φαρμακευτική αγορά σήμερα και πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι θέσεις. Θέσεις που παραδοσιακά, πριν 15 χρόνια, δεν νομίζω ήταν τόσο ελκυστικές όσο είναι σήμερα. Σήμερα αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει πάρα πολύ και απαιτούν νέα μυαλά, νέες συμπεριφορές. Να ξεκινήσω, συγγνώμη, να σας περιγράψω το βασικό career path που είχαμε με βάση αυτό το παλιό μοντέλο που σας ανέφερα. Πολύ, πολύ παλιά, όχι και πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, ένα classic career path που είχαμε στη φαρμακευτική αγορά ήταν κάποιος που ξεκινούσε ως γιατρικός επισκέπτης. Δεν ήταν και απαραίτητο μάλιστα να έχει και πτυχίο, πριν αρκετά χρόνια βέβαια. Αν είχε ένα πτυχίο, είχε και λίγο καλύτερη αναλυτική σκέψη από το μέσο όρο, θα μπορούσε να ενταχθεί στον χώρο του marketing ως product manager, όπως τους ονομάζαμε. Αν ήταν λίγο καλύτερος πολιτής από τους άλλους και είχε λίγο παραπάνω leadership και κάποια παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε να γίνει sales manager. Και στη συνέχεια θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε marketing manager και να φτάσει μέχρι και σε εμπορικό διευθυντή. Simple market, simple απαιτήσεις. Straightforward, αν θέλετε, βέβαια λίγοι φτάνανε εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν γιατρικοί επισκέπτες, μείνανε εκεί ή γίνανε product managers ή κάποιοι sales managers. Πολύ simplistic, όχι πολύ ελκυστικό, θα έλεγα, για νέους graduates που έχουν πολύ πιο challenging, αν θέλετε, expectations από την καριέρα τους και θέλουν να κάνουν πολύ πιο δημιουργικά και ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή τους. Ευτυχώς, κατ' εμέ, αυτό έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει όμως, όχι απαραίτητος και για καλούς λόγους, και για καλούς και για κακούς. Ποιες είναι οι εξελίξεις, όπως θα προσπαθήσω να σας τις περιγράψω πάρα πολύ απλοϊκά, οι εξελίξεις στην φαρμακευτική αγορά που έχουν αναγκάσει και τους ρόλους μας στο φαρμακευτικό χώρο να εξελιχθούν.
Ο πρώτος και ο βασικότερος έχει να κάνει με την εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας. Δεν θα αναφερθούμε πολύ σε αυτό, νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Υπήρχε παλιότερα, θα έλεγα, μία μεγάλη σπατάλη, αν θέλετε, και στον χώρο αυτό. Υπάρχει πλέον ελληματική προϋπολογισμή υγείας. Δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά, βέβαια, να ανακαλύψουν την όλο και αυξηνόμενη ζήτηση. Έχουμε και πολύ πιο πλέον αυστηρή τιμολογιακή πολιτική. Έχουμε πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες για διοδότηση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε ένα πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο strict περιβάλλον, το οποίο μας ανάγκασε να ακολουθήσουμε το επόμενο trend. Εκεί που κάποτε τα πράγματα ήταν εύκολα, ένα φάρμακο με το που υπήρχε, με σχετική ευκολία στην Ελλάδα, τονίζω στην Ελλάδα, πριν πολλά χρόνια βέβαια, θα μπορούσε να πάρει την κατόπιν άδεια, θα μπορούσε να πάρει τιμή, θα πάρει αποζημίωση, εφόσον βέβαια το φάρμακο πληρούσε clinical safety και τεστ και τεστ κτλ. Θα μπορούσε να αποζημιωθεί και θα μπορούσε μάλιστα ο γιατρός να το συνταγογραφήσει όπως θέλει, όποτε θέλει. Αυτά έχουν αλλάξει ριζικά και μάλιστα γρήγορα και ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλαγές. Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές? Σημαίνουν ότι σήμερα πρέπει να αποδεικνύουμε στις εταιρείες μας, οι διάφοροι ρόλοι, την αξία των προϊόντων μας, των φαρμάκων μας. Και όταν μιλάμε για αξία, όχι μόνο τα χαρακτηριστικά, έχουμε ένα φάρμακο, είναι safe, είναι κλινικά αποτελεσματικό, it cures, ας πούμε, την α, β, γ, we use it. Όχι, δεν φτάνει. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μας αναγκάζουν πλέον να μιλάμε και να διαφοροποιηθούμε, να πρέπει να πείσουμε για την κλινική, την οικονομική, την κοινωνική, αν θέλετε, τη συνολική αξία που προσφέρει το δικό μας φάρμακο έναντι του ανταγωνισμού. Άλλη μια τάση που έχει εξελιχθεί, που έχει προκαλέσει αλλαγές στους ρόλους που θα δούμε στη συνέχεια, είναι και η τεχνολογική, αν θέλετε, η τεχνολογική κοινοτομία, η τεχνολογική ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γιατροί πελάτες μας πλέον έχουν πρόσβαση σε πολλά μέσα ενημέρωσης, εκπαιδεύονται από διάφορα κανάλια και έχουμε βέβαια ακόμη και τους ασθενείς μας που έχουν πρόσβαση και αυτοί σε διάφορα. Έχουμε το informed patients, όπως έχουμε και informed καταναλωτές σήμερα, low technology era, αλλά και αυτή η τάση έχει επηρεάσει το τρόπο εμπορικής λειτουργίας μιας φαρμακευτικής και κατ' επέκταση τους κρίσιμους ρόλους μέσα σε αυτή το εμπορικό κομμάτι της εταιρείας. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι ρόλοι, κατά πόσο μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ποιες είναι οι αλλαγές, πώς ήτανε, πώς γίνανε τώρα εξαιτίας αυτών των τάσεων. Α, έχω άλλη μία τάση εδώ, sorry. Και το τελευταίο trend που δεν σας ανέφερα έχει να κάνει, που είναι αποτέλεσμα των παραπάνω trends, είναι η εμπορική εστίαση των εταιριών λόγω των παραπάνω τάσεων έχει αλλάξει. Κάποτε μιλάγαμε δηλαδή για προϊόντα και παρουσιάζαμε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Στη συνέχεια μιλάγαμε για brands, ποια benefits παρουσιάζουν τα brands μας, αλλά για όλους τους παραπάνω λόγους και περιορισμούς είμαστε υποχρεωμένοι πλέον. Και αντιληφθήκαμε επιτέλους, λέω επιτέλους γιατί ήταν λίγο slow η φαρμακευτική αγορά να αντιληφθεί αυτό, εστιαζόμαστε περισσότερο στις ανάγκες του πελάτη, λαμβάνοντας απόψη και τις ουσιαστικές ανάγκες του ασθενή και παρέχουμε πλέον αυτό που λέμε customer solutions, βασιζόμενοι, το position μας είναι value. Ποιο είναι το value που προσφέρουμε με βάση το φάρμακό μας και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ώστε να προσφέρουμε πραγματικά ολοκληρωμένη λύση για τον πελάτη μας. Αυτό είναι το μεγάλο shift, το paradigm shift που θα έλεγα, έχει γίνει στη big pharma, στη φαρμακευτική αγορά. Και αυτό βέβαια έχει κάνει ένα domino effect στις θέσεις που υπάρχουν. Ας δούμε τις θέσεις. Έχω επιλέξει, και βλέπω έχω δύο λεπτά, έχω επιλέξει πέντε ή έξι basic θέσεις που θεωρώ ότι αξίζει να γνωρίζετε στη φαρμακευτική αγορά, γιατί είναι θέσεις όπου πράγματι υπάρχει ζήτηση, μάλλον υπάρχει προσφορά. Δεν είναι one-off θέσεις, δεν θα σας αναφέρω θέση που υπάρχει μία στην εταιρεία, αλλά είναι η θέση που πραγματικά υπάρχει turnover, υπάρχει ανακύκλωση και θέσεις όπου στελεχώνονται κάθε χρόνο στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Και θα πω πολύ γρήγορα πώς έχουν εξελιχθεί, πώς έχουν αλλάξει αυτές οι θέσεις. Η πρώτη θέση.
γιατρικός επισκέπτης. Γιατρικός επισκέπτης κάποτε και έχει σημασία να καταλάβουμε τη διαφορά εδώ, γιατί είναι, νομίζω, ένας παρεξηγημένος ρόλος και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω ιδιαίτερα αυτό. Κάποτε πραγματικά, τότε λέμε κάποτε πριν 10 χρόνια, ο γιατρικός επισκέπτης ήταν ένας πολιτής. Ήταν ένας άνθρωπος που πούλεγε, πήγαινε στον γιατρό, έλεγε το πείμα του, του έλεγε δύο κουβέντες, του έλεγε «Γιατρέ μου, γράψε το φαρμακό με αυτό και αυτό». Και εγώ θα σε στείλω και σε ένα συνέδριο, που λέει ο λόγος. End of story. Δεν ήθελες ιδιαίτερα προσόντα να γίνουμε γιατρικός επισκέπτης την εποχή εκείνη. Κάποιοι που είχαν πτυχία ήταν αυτοί που είπαμε νωρίτερα, που εξελιχθήκανε και σε θέσεις brand manager, sales manager κτλ. Σήμερα, για όλους τους λόγους που προαναφέραμε, και επειδή πλέον έχουμε κάνει αυτό το paradigm shift που είπαμε, και πλέον πρέπει να παρέχουμε solutions στους πελάτες μας για να καλύψουμε πραγματικά τις ανάγκες τους. Ουπς, συγγνώμη. Θα έλεγα ο γιατρικός επισκέπτης είναι ένας πραγματικός σύμβουλος, ένας trusted partner του γιατρού, ο οποίος οφείλει να καλύπτει να καλύψει τις ανάγκες του γιατρού, αντιλαμβανόμενος το τι ακριβώς χρειάζεται για τον ασθενή του, τι ακριβώς χρειάζεται ο ίδιος ώστε να ασκήσει σωστά την κλινική του πράξη και ακόμα ένα βήμα παραπάνω σήμερα, ειδικά με τις ρυθμίσεις τελευταίων χρόνια, τι ίσως πρέπει να γνωρίζει δεδομένου και τους περιορισμούς που του έχουν υποβληθεί από το γενικότερο σύστημα υγείας. Περιορισμούς budget, πλαφών, συνταγογράφηση κτλ. Άρα ο γιατρικός επισκέπτης έχει γίνει λίγο πιο entrepreneur, θέλει πολύ καλά analytical operational planning skills, οπωσδήποτε χρειάζεται πτυχίο. Σαφέστατα άτομα που έχουν background στα sciences έχουν ένα προβάδισμα για να μάθουν πιο γρήγορα τις θεραπευτικές περιοχές, γιατί πρέπει να μαθαίνουν τις θεραπευτικές περιοχές. Οι εταιρείες παρέχουν σε αυτούς τους ανθρώπους πολύ detail και in-depth training, ώστε να είναι εκπαιδευμένοι και στο φάρμακο προφανώς που προωθούν, αλλά και στη θεραπευτική περιοχή που το φάρμακο καλείται να εξυπηρετήσει. Άρα ο γιατρικός επισκέπτης πλέον είναι ένας consultant του γιατρού, είναι επιστημονικός συνεργάτης, απαιτείται περισσότερα skills, η δουλειά του είναι προφανώς πολύ πιο απαιτητική και το παλιό προφίλ πολιτή δεν μας κάνει. Δεύτερη θέση είναι ο sales manager. Ο sales manager είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται μία ομάδα γιατρικών επισκεπτών. Παραδοσιακά ήταν ένας διαχειριστής, ελεκτής θα τον έλεγα. Είναι ο άνθρωπος που έλεγε ότι οι γιατρικοί επισκέπτες έκανε τη δουλειά τους. Σήμερα έχει ένα ηγετικό ρόλο. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Απλά είναι ο άνθρωπος που κυρίως κοουτσάρει και αν υπάρχουν άτομα που ξεκινάνε από τις πωλήσεις και έχουν πραγματικά leadership potential, μπορούν να εξελιχθούν σε αυτό το ρόλο που έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ένας mini business leader μιας ομάδας ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το επόμενο έχει να κάνει με το marketing και εδώ θα δούμε μεγάλη διαφορά. Στο marketing που είχαμε και το paradigm shift είπαμε, ένας marketeer παλιά ήταν ένας product manager, ο οποίος υποστήριζε τις πωλήσεις, ετοιμάζοντας βασικά έντυπα που περιγράφανε το προϊόν, τα χαρακτηριστικά, τα benefits, εκπαίδευε το γιατρικό επισκέπτη, ώστε αυτά να τα προωθήσει στους πελάτες γιατρούς, κανόνιζε και κάποια basic activities, ώστε να κάνει καλό promotion του προϊόντος του. Not very strategic. Σήμερα ο ρόλος αυτός έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικά strategic brand manager, ο άνθρωπος δηλαδή που θα εντοπίζει ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, ώστε να κάνει differentiate το δικό του brand, το δικό του προϊόν, να ετοιμάσει ένα value statement για το προϊόν του, να κάνει το σωστό SWOT analysis, να έχει κάνει τις σωστές έρευνες αγοράς, όχι τις απλές που απλά μαθαίνουμε τι γράφει ο κάθε γιατρός, αλλά το γιατί. Άρα θέλουμε χρειαζόμαστε πολύ πιο advanced market research skills, commercial analysis skills, πολύ πιο δυνατό stakeholder management, να δουλεύει πολύ ομαδικά και να διαχειρίζεται ανθρώπους από πολλές διαφορετικά functions εταιρείες, παίρνοντας know-how, ώστε να μπορεί εν τέλει να ετοιμάσει το καλύτερο δυνατό πλάνο για το φάρμακο, το brand που προωθεί και να το τοποθετήσει όπως πρέπει για τους σωστούς ασθενείς, χρησιμοποιώντας τους σωστούς γιατρούς στην ευρύτερη αγορά.
Οι επόμενες δύο θέσεις, θα τις δείξουμε στα γρήγορα μαζί, είναι στο medical. Δεν θα αναφερθώ πολύ στο πρώτο, γιατί νομίζω έχουμε κάποιους με science background, αλλά προϋποθέτει ο ρόλος του medical scientific ή scientific advisor ή medical manager, όπως τον αποκαλούν κάποιοι στη φαρμακευτική αγορά. Απλά να πω ότι παραδοσιακά ήταν η κάθε εταιρεία προφανώς είχε γιατρικό τμήμα, φαρμακευτικές εταιρείες είναι άλλωστε, αλλά είχε ένα πολύ back office ρόλο, καθαρά υποστηρικτικό, για να ελέγχει τα έντυπα και το υλικό που ετοιμάζεται, να μπορεί να υποστηρίξει, from a medical point of view, το φάρμακο και να κάνει εσωτερική εκπαίδευση των ανθρώπων του. Σήμερα αυτός ο ρόλος, θα έλεγα, έχει γίνει από τους πιο κρίσιμους, το medical σαν διεύθυνση έχει γίνει από τις πιο κρίσιμες διευθύνσεις στη φαρμακευτική εταιρεία. Ορθώς έχει γίνει, γιατί πλέον το κομμάτι science και medicine έχει έρθει στο επίκεντρο. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον τους γιατρούς ως partners, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν από πλευράς governance το σωστό efficacy, τη σωστή χρήση, το ότι αυτά που γράφονται και λέγονται για το φάρμακο είναι ακριβώς έτσι και ότι δεν χρησιμοποιούνται, αν θέλετε, λάθος μηνύματα ώστε να γίνει σωστή χρήση του φαρμάκου για τους σωστούς ασθενείς, αλλά είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφές με την ευρύτερη γιατρική κοινότητα, ώστε να... Αυτό ήταν για μένα? Okay. Έρχονται πάντα σε μένα. Ναι, μπορείτε να έρθετε και απευθείας. Okay. Είναι οι άνθρωποι που θα κάνουν τη διαφορά, θα παρέχουν το medical know-how της, για να έχουμε, όχι μόνο τα marketing plans μας, να είναι marketing medical plans. Και η θέση του MSL είναι κάτι παρόμοιο, ένα step below που έχει να κάνει, είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας, ο οποίος έχει... Δεν έχει το ίδιο level με το medical advisor, αλλά είναι ο άνθρωπος που θα είναι field-based, θα μιλάει με τους γιατρούς για να επιλύσει πιο συγκεκριμένα προβλήματα, θέματα που μπορεί να έχει σχετικά με το φάρμακο ο γιατρός. Η τελευταία μου θέση, ο market access specialist. Ο χώρος του market access, που είναι ο πιο καινούριος, αλλά θεωρώ και από τις πιο, πιο ενδιαφέρουσες περιοχές, ο χώρος αυτός είναι, μάλλον οι άνθρωποι που δουλεύουν κυρίως, okay, υπάρχουν διαφοροποιήσεις από εταιρεία σε εταιρεία, ο σκοπός εδώ είναι να δημιουργήσουν οι άνθρωποι αυτοί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσβαση, αν θέλετε, των κατάλληλων ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο, παίρνοντας βέβαια το φάρμακο την κατάλληλη, τη σωστή τιμή και τη σωστή αποζημίωση. Οπότε δουλεύουν βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δουλεύουν και αυτοί μέσα στις ομάδες, τα λεγόμενα brand teams με τους marketeers και τους γιατρούς, και όλοι μαζί συμβάλλουν στο να προσφέρουν αυτό το διαφοροποιημένο, αν θέλετε, τα διαφορετικά μηνύματα για τα προϊόντα που προωθούμε και να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατόν αξία προς τους γιατρούς και εν τέλει προστατεύοντας το κάθε ασθενή. Θέλω να δείξω, θα τα δείξω γρήγορα, αν και θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον για εσάς, τα τρία entry points. Πώς μπορείτε να μπείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτοί οι ρόλοι και η εξέλιξη των ρόλων. Βλέπετε ότι οι ρόλοι έχουν γίνει πολύ πιο sophisticated και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον να δουλεύουμε και σε sophisticated χώρους που δεν είναι το business, το commercial με το science. Υπάρχουν three basic entry points. Το πρώτο είναι ως γιατρικός επισκέπτης και βλέπετε κάποιους ρόλους που μπορεί να αναλάβει κανείς με εξέλιξη από θέση γιατρικού επισκέπτη. Δεν θα μιλήσουμε για πυραμίδες going upwards, αλλά αυτές είναι κάποιες άλλες θέσεις που διεκδικεί. Αν κάποιος έχει medical background, μπορεί να ξεκινήσει ως medical scientific liaison. Ένας άνθρωπος που έχει τουλάχιστον ένα master's πτυχίο σε science field και να προχωρήσει σε θέση scientific advisor, μάλλον, στη γιατρική διεύθυνση. Και τελικά, είχα σκοπό, αλλά δεν θα σας παρουσιάσω, έχουμε και οι περισσότερες εταιρείες αυτά τα λεγόμενα graduate training programs, που μπαίνει σαν trainee, εκπαιδεύεσαι σε διάφορα τμήματα της εταιρείας, με σκοπό μετά από 2,5 περίπου χρόνια να έχει κανείς, να είναι σε θέση να αναλάβει μια management leadership θέση της εταιρείας. Είναι fast path development tracking για very bright, very smart, very high potential individuals. Ξεκινήσαμε προσωπικά στη GSK το πρόγραμμα το συγκεκριμένο πριν 2 χρόνια. Τα αποτέλεσμα είναι πολύ καλά και μάλιστα φέτος για πρώτη χρονιά θα το κάνουμε future leaders, θα ονομάσουμε for medical. Αυτό είναι future leaders for commercial. Έχω ένα έντυπο έξω από την πόρτα, όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες. Έχω 2 slides, μπορώ να τις πω, να τις ή να μην τις πω. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε
και ο κύριος Χαρόντης. Okay, λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν. Εγώ ήθελα απλά να σας περάσω, τα διαβάσουμε λίγο εν συντόμως αυτά τα για μένα πολύ σημαντικά capabilities, που θεωρώ ότι κάνουν τη διαφορά. Τα βλέπετε, δεν θα σας τα διαβάσω, γιατί θέλω να σεβαστώ το χρόνο του υπόλοιπου συνομιλητή μου. Θα σας δείξω τα tips μου πολύ γρήγορα, χωρίς να τα διαβάσω. Θα βγουν. Απλά δεν μπορώ να τονίσω αρκετά, και επειδή είμαι HR Director, it counts, κύριε Φρουζή, γιατί φροντίζω για την πρόσληψη των ανθρώπων. Πραγματικά, αυτά τα μερικά tips που τονίζω εδώ, να προσπαθήσετε να εμπεδώσετε. Να είσαστε πάντα curious. Δεν τα βλέπω κιόλας, έχω μοιοπία. Να είσαστε πάντα ιδιαίτερα curious, να είσαστε ενημερωμένοι. Θα μας τα πει ο κύριος Φρουζής, γιατί φορά και τα γυαλιά μου. Να είσαστε up to date, να ερχόσαστε σε forums όπως αυτά εδώ, να αξιοποιείτε κάθε ευκαιρία που έχετε να κάνετε networking. Το up to date δεν μπορώ να τονίσω αρκετά. Όταν πάτε σε ένα interview, να ξέρετε μέσα έξω και να κατωτά την εταιρεία, το χώρο, να σας ενδιαφέρει. Να είσαστε πάντα opinionated και δυναμικοί. Οι ντροπαλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μη ντροπαλούς, δυστυχώς, στο corporate world. Και εν τέλει να είσαστε αυθεντικοί, να έχετε πάθος και να τολμάτε να κάνετε ό,τι πραγματικά θέλετε και να κάνετε τη διαφορά. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το overtime. Κύριε Χαρόνη, μετά την ομιλία του κυρίου Χαρόνη, όποιες ερωτήσεις μαζέψτε τις να τις απευθύνετε εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα 5 ώρες. Πάτε το πρέζι. Κατευθείαν μετά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Άρα όλοι μαζί θα περάσουμε στην εμιστητρία. Α, όποιος θέλει μετά. Για την πρόσκληση αυτή, εγώ είμαι σαν τη Μίγα μέσα στο γάλα. Εγώ είμαι κλινικός οφθαλμίατρος. Βάλτε τα slide, παρακαλώ, το πρέζι. Που σημαίνει ότι όταν ήμουν στη δικιά σας θέση, δεν είχα κανένα λόγο να είμαι εδώ μέσα. Εγώ θεωρώ ότι ένας γιατρός δεν πρέπει να έχει επιχειρηματικές στοχεύσεις όταν είναι πολύ μικρός, αλλά στην πράξη, βιώνοντας το επάγγελμά του, βλέπει ότι για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, αναγκάζεται να κάνει κάποιες τέτοιες παραχωρήσεις στην ηθική. Λοιπόν, για να πούμε λιγάκι πραγματικά πράγματα για την καινοτομία. Το δικό μου background, λοιπόν, είμαι κλινικός οφθαλμίατρος τα τελευταία 15 χρόνια και συμμετέχω στη διαχείριση μιας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας τα τελευταία χρόνια. Πριν από αυτό, έχω επενδύσει 15 χρόνια για να σπουδάσω 7,5 γραμμάρια. Τόσο είναι ένα μάτι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το γνωστικό μου αντικείμενο είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Αλλά από την άλλη μεριά, και στο δικό μου το χώρο, αλλά και στο δικό σας, έχουμε προβλήματα, δηλαδή έχουμε φοβερό ανταγωνισμό και αυτό είναι ένα ελληνικό προνόμιο που δεν το έχετε πουθενά άλλου, όπως εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχουμε θέματα. Επιχειρηματικά έχω ασχοληθεί επιδερμικά μόνο με το Athens Vision, που θα σας εξηγήσω τι είναι, το Excellence, την τράπεζα στο Δημόκρητο και το Service, που ακόμα δεν είναι κάποια πραγματική εταιρεία, είναι ακόμα εταιρεία μόνο στο μυαλό μου, είναι ένα startup. Το Athens Vision είναι μια προσπάθεια που κάναμε 5 φίλοι να αναπτύξουμε καλύτερα τη δουλειά μας, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα του ασθενή και τα δικά μας συμφέροντα στον ίδιο χώρο, χωρίς καμία επιχορήγηση. Και τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά και μέσα στην κρίση δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Τώρα, θα ήθελα να πω για το Athens Vision ακόμα, ότι όταν το στείναμε το 2006 και κάναμε και εμείς αυτή τη δουλειά να σφουγγαρίζουμε τα πατώματα, ήταν από τις καλύτερες και πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής μου. Οπότε, αν είναι να το ζήσετε αυτό το πράγμα, είναι ένα συνέστημα που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Τώρα, επιχειρηματικότητα είναι και κάτι άλλο. Έχει να κάνει και με την καινοτομία και κάποια με την καινοτομία. Τώρα, στη ζωή μπορεί κανείς να βγάλει ένα εισόδημα, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανένας, να κάνει τη διαφορά. Και αν έχεις μια γνώση, περιορισμένη γνώση στο αντικείμενό σου, μπορεί να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αν έχεις και φαντασία, μπορεί να έχεις ένα καλό χόμπι. Αν τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, είσαι καινοτόμος. Αλλά η καινοτομία έχει 2 σκέλη. Έχει την πρωτοπορία και έχει και ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάπου αυτό θα πρέπει την καινοτομία που έχεις να τη φτιάξεις σε προϊόν. Αλλιώς έχεις ένα καλό χόμπι. Το χόμπι δεν είναι επιχειρηματικότητα.
Η έννοια της καινοτομίας στο δικό μου χώρο στην ιατρική είναι σαφώς παρεξηγημένη. Υπάρχει ελληνική πρακτική, η κατεπίφαση στην καινοτομία. Αυτό είναι από ένα email που μου στείλανε πρόσφατα. Για να γίνεις καινοτόμος μπορεί να δώσεις 1.500 ευρώ, αγοράζεις 15 λεπτά σε ένα κανάλι πανελλήνιας ευέλειας, από αυτά που βλέπετε, που βλέπουν οι γιαγιάδες σας ίσως, και μπορεί να παρουσιάσεις πραγματικά ό,τι θέλεις, ό,τι χαζομάρα θέλεις, ότι είσαι ο μόνος που κάνεις την τάδε τεχνική και είσαι πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχεις και άλλο ένα προνόμιο. Μπορεί να είσαι καινοτόμος, εφευρίσκοντας πάλι κάποιο αυτονόητο. Αυτό που βρήκαμε εμείς στην πραγματικότητα είναι ότι είναι αδιανόητο στην Ελλάδα της κρίσης. Στην Ελλάδα που 3 εκατομμύρια τους κατοίκους μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτή η πολιτεία ακόμα εισάγει πτώματα. Και αυτό το θεωρούμε αδιανόητο. Επίσης είναι αδιανόητο η μετανάστευση των νέων επιστημών και ενεργεία που ισοδυναμεί με εθνική καταστροφή, να μην κάνουμε κι εμείς το μικρό λιθαράκι μας πάνω σε αυτό. Τώρα, η πραγματική έννοια της καινοτομίας στο δικό μου χώρο, που είναι οφθαλμολογία, έχει συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να είναι αποδεδειγμένα, δηλαδή να φτιάξεις μια τεχνική που ακόμα είναι που μπορεί να είναι πειραματική ή να είναι και αποδεδειγμένη, αλλά αυτό δεν είναι για το παρόν ακροατήριο. Τώρα, όσον αφορά τις τράπεζες οφθαλμών, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το ματάκι αυτού του παιδιού να ξαναβλέπει, άρα να αλλάξουμε τον κερατοειδή του. Οπότε, αυτό που κάναμε είναι να αντικαταστήσουμε δυστυχώς την πολιτεία, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την αχίλιο πτέρνα της ελληνικής οφθαλμολογίας. Όταν έχουμε 50 μοσχεύματα, αλλά εμείς χρειαζόμαστε 700 για να κάνουμε τη δουλειά μας, από κάπου πρέπει να τα βρούμε. Και ρωτήσαμε τους οφθαλμίατρους γιατί νομίζουν ότι έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και όπως βλέπετε, ούτε και εμείς ξέρουμε πραγματικά γιατί έχουμε ένα θέμα στα μοσχεύματα κερατοειδούς. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τόσο απλό που πραγματικά δεν χρειάζεται να είσαι οφθαλμίατρος. Δεν μπορείς να αναζητήσεις το πάνω στην περίπτωση του ανθρώπου που είναι ακόμα εν ζωή αλλά έχει κεφαλικό θάνατο 700 μοσχεύματα, γιατί είναι μόνο 70 οι άνθρωποι αυτοί στην ελληνική κοινωνία, ενώ είναι πολύ περισσότεροι σε ανθρώπους που έχουν ήδη αποβιώσει και από εκεί πέρα πρέπει να βρούμε τα μοσχεύματα αυτά. Άρα, μια απλή επιχειρηματική ιδέα, πάρα πολύ απλή, να την κάνουμε επιχειρησιακή ιδέα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα βγάλεις πραγματικά χρήματα, αλλά μπορείς να κάνεις τη διαφορά στην ελληνική κοινωνία στο δικό σου τομέα. Δηλαδή να φτιάξει τη μεγαλύτερη τράπεζα οφθαλμών στην Ευρώπη με καινοτόμα προϊόντα. Θα περάσω γρήγορα. Άρα μπορούμε, ενώ όλα τα πανεπιστήμια να παράγουν αυτή τη στιγμή 50, εμείς μπορούμε να φτάσουμε στα 1.500 και να δημιουργήσουμε και νέα ανάγκη, γιατί έχουμε καινούργια καινοτόμα προϊόντα. Οπότε, αν ξεπεράσεις τη γραφειοκρατία αυτού του κράτους, μαζέψεις τη σωστή ομάδα και φέρεις και όλους τους οφθαλμίατρους αυτή τη στιγμή, μπορείς να κάνεις τη διαφορά, έτσι ώστε να γίνεις η εθνική ομάδα, σε εισαγωγικά, και να κάνουμε πάλι το 2004, το 2015. Τα μοσχεύματα αυτά δεν τα μας τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης. Αν είχαμε κάνει αυτό το πράγμα στο 2004, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεπεράσει αυτούς μας, θα είχαμε δώσει όραση σε ασθενείς και θα είχαμε κάνει κάτι για την ελληνική οικονομία. Από εκεί πέρα μπορούμε να βοηθήσουμε και τους συναδέρφους μας, τους μικρούς συναδέρφους μας, βρίσκοντας τους θέσεις και στην Ευρώπη, όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές, αλλά βοηθώντας τους να επιβιώσουν στην Ελλάδα, κάνοντας κάτι πρωτοποριακό. Θέλω να ευχαριστήσω το ΣΦΕ που αυτή η πρόταση πήρε το πρώτο βραβείο στο Innovation Project. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε την καινοτομία πραγματικότητα. Αυτά είναι κάτι για οφθαλμίατρους. Αυτό το πολύ παράξενο πράγμα να κρεμάμε έναν φακό πάνω στον κερατοειδή πήρε το πρώτο βραβείο την προηγούμενη εβδομάδα. Και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν την προσπάθειά μας μοναδική. Τώρα, η σέρβις τι είναι. Η σέρβις είδα ότι υπήρχε κάποιο είδος δημιουργική ζήλια στον συναδέρφο. Σου λέει τι έκανες εσύ, πώς τα πήρες αυτά, έχω κι εγώ ιδέες. Και αυτές οι ιδέες είναι από ανθρώπους που δημιουργούν αυτή τη στιγμή, έχουν εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και χρειάζονται ανθρώπους σαν και εσάς να τους βοηθήσουν να τις πραγματοποιήσετε. Και αυτό μπορεί να έχει ένα impact στην οφθαλμολογία, στην ιατρική, στον χώρο της υγείας. Παραδείγματος χάρη, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ωραία γυναίκα εδώ πέρα πάνω, που έχει ένα ωραίο μπούστο. Δεν βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένας πίθηκος εδώ. Και αν
με βοηθήσει κάποιος από εσάς να δω το πρόβλημα στην ιδέα μου, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, με αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να χρησιμοποιήσω λιγότερο χρόνο από αυτό που... για να σας δείξω ότι μπορούμε να έχουμε καινοτόμες ιδέες, να έχουμε στόχους. Βεβαίως χρειάζεστε να τον συμμαθητή σας, τον άνθρωπο δίπλα σας, και να έχετε κίνητρο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε πράγματα που έχουν αποτύχει πάντες. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρόνη. Έχετε δει σε κάποια, πόσο, 34 περίπου, έχετε δει διαφορετικά προφίλ, διαφορετικά backgrounds από εμπειρίες, διαφορετικές δραστηριότητες και όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της υγείας. Ίσως να πήρατε κάποια μυρωδιά. Αυτό που μάλλον κρατάτε είναι ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές για ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα, όπως είπαμε, γιατροί, φαρμακοποιοί μόνο, στο συνολικό αυτό χώρο. Αρκεί να υπάρχει όρεξη, αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα βέβαια, αλλά οι ευκαιρίες μπορεί να είναι πολλές. Και μην κοιτάμε τώρα αυτή την περίοδο που όποτε ανοίγουμε τηλεόραση τα πράγματα είναι πολύ μαύρα, θα έρθουν και καλύτεροι καιροί, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και πολύ περισσότερες δουλειές ακόμα και σε αυτή τη χώρα. Παρόλο που δεν είναι μονόδρομος, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, να δουλέψει τα απαραίτητα στην Ελλάδα. Τώρα, για να πάμε κατευθείαν, αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν υπάρχουν σκέψεις, αν υπάρχουν προς τους συναδέλφους, προς οποιονδήποτε, κάποιοι από εσάς. Ο πρώτος συνήθως πάει τον πάγο, οπότε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από το τμήμα marketing, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω τόσο πολύ για το φάρμακο σαν φάρμακο, αλλά θα ήθελα να πω για παράδειγμα για την εσωστρέφεια που είπατε και εσείς πιο πριν και την διακρίνω και εγώ πάρα πολύ έντονα και ειδικά σε μια τεχνολογική εποχή που... που όλοι μαθαίνουμε πληροφορίες. Για παράδειγμα, θα ήθελα να δω ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, είναι η αξία που δίνει το πρόσωπο της εταιρείας στον καταναλωτή. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε, ότι αυτό που μας προτείνουν οι γιατροί, δεν είναι απλά ένα ποσοστό κέρδους για αυτούς, αλλά κάτι καλό για εμάς. Αυτό θεωρώ ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν το έχουν επικοινωνήσει σωστά. Δηλαδή, θα ήθελα όταν πατάω στο Google για ένα φάρμακο κάτι, να μην μου βγαίνει κάτι από το Wikipedia που μπορεί να το έχει γράψει οποιοδήποτε, αλλά θα ήθελα ένα πρόσωπο πιο προσανατολισμένο στους τελικούς πελάτες, παύλα καταναλωτές, των φαρμακοβιομηχανιών. Οπότε θεωρώ ότι αυτό λίγο χωλαίνει η επικοινωνία που έχει μια φαρμακοβιομηχανία και δεν έχουμε και καθαρά το πρόσωπο σαν καταναλωτές μιας... Δηλαδή, εμένα, το μόνο που μπορώ να πω είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, η Bayer. Μόνο για αυτήν μπορώ να πω ότι ναι, παίρνω καλό φάρμακο. Δεν γνωρίζουμε άλλες πληροφορίες για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Μπορώ να πω κάτι. Ξέρετε, γιατί γνωρίζετε, δεν επιτρέπεται η διαφήμιση στη φαρμακευτική αγορά και ευτυχώς. Γιατί γνωρίζετε για το Skip, για το Ariel, για τα διάφορα, πώς φεύγουν λεκέντες. Φαντάζομαι κάθε εταιρεία να μπορούσε να βγαίνει και να διαφημίζει όπως θέλει το κάθε φάρμακο. Αντιλαμβάνεστε το regulation και γιατί υπάρχει. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση του φαρμάκου. Ως εκ τούτου, το μόνο που μπορεί να κάνει μια εταιρεία είναι το brand name της να το βγάλει. Δεν είμαι σίγουρη αν έχει τόσο σημασία να γνωρίζετε το name Novartis, GSK, σαν GSK, ίσως το κοινωνικό έργο της κάθε εταιρείας. Αυτό. Ναι, εκεί έχετε δίκιο. Εκεί θεωρώ κάποιες εταιρείες που έχουν κάποιο κοινωνικό έργο ή μάλλον κάποιες το προβάλλουν, άλλες θεωρούν ότι μπορεί να έχουμε κοινωνικό έργο και το κάνουμε για πραγματικούς κοινωνικούς λόγους και δεν θέλουμε να το προβάλλουμε, είτε για δεοντολογικούς λόγους, γιατί όταν κάνεις κάτι κοινωνικά, you have no reason to advertise it, είτε γιατί μπορούμε να παρεξηγηθούμε, το διαφημίζουμε ή το κάνουμε για να διαφημιστούμε. Θεωρώ έχει συμβάλει πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Φρουζή, αν συμφωνείτε. Σίγουρα, η αλήθεια είναι στη μέση. Πράγματι, δεν μπορούμε να διαφημίσουμε φάρμακα και καλά
γίνεται έτσι, συνταγογραφούμενα, δηλαδή δύσκολα φάρμακα. Συνήθως μπορούν να διαφημιστούν τα over the counter, τα λεγόμενα OTC, που είναι μη συνταγογραφούμενα, που είναι μεταξύ κατανοητικών προϊόντων και φαρμάκων δηλαδή. Γι' αυτό και ως εκ τούτου ξέρουμε συνήθως τις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με αυτά τα φάρμακα που διαφημίζονται στην τηλεόραση ή στον τύπο. Από εκεί πέρα υπάρχουν τρόποι εξωστρέφειας μιας εταιρείας, τους οποίους, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, σαν εταιρείες δεν τους έχουμε εξαντλήσει. Όχι απαραίτητα να διαφημίσουμε με τον κακό τρόπο φάρμακα, αλλά να επικοινωνήσουμε αξίες που είναι πίσω από θεραπείες. Απλά να προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό. Πάνω σε αυτή τη μη ολοκλήρωση της εξωστρέφειας, πατάνε και άλλες επιστήμες που έχουν βγει τώρα, για παράδειγμα, όπως η ομοιοπαυτική και διάφορες άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι γιατροί πατάνε ότι το φάρμακο κάνει κακό, οπότε έλα εμπιστεύσου εμάς που θα σου πούμε κάτι βιολογικά. Δηλαδή, αυτή την αδυναμία θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο κενό και ότι εκεί πέρα αναφέρομαι στο καλό πρόσωπο και στο κοινωνικό πρόσωπο των εταιριών. Υπάρχει κενό. Όπως υπάρχει κενό στην ενημέρωση για πρόληψη. Ναι. Δηλαδή, αναγνωρισιμότητα θεραπείων που δεν είναι συνδεδεμένες με φάρμακα είναι πρωτεύουσα σημασίας σε μια χώρα για την κοινωνία. Δηλαδή, να προλαβαίνεις και όχι να γιατρεύεις. Που είναι ανάντια στο φάρμακο στην πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά βελτιώνει την υγεία και τα κόστη της υγείας, γιατί συνήθως η πρόληψη είναι πολύ φτηνότερη από τη γιατρία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ένας άλλος λόγος είναι και γενικά η κουλτούρα που αναπτύσσεται μέσα στις φαρμακευτικές εταιρείες. Θεωρώ ότι είναι λιγότερο sales και περισσότερο κοινωνικές ή επιστημονικές από τη φύση τους. Άρα, πάντα υστερεί ο τομέας marketing αυτόματα, νομίζω. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, δεν διαφημίζουμε ένα προϊόν που πάει για ευρεία κατανάλωση. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η χρήση του προϊόντος. Και πέραν των OTC, που είναι αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουμε και προαναφέρατε, πάνε για πάρα πολύ συγκεκριμένη λειτουργία και κάτω από πολύ συγκεκριμένο καθεστώς. Μιλώντας στους όρους σας, η φαρμακοβιομηχανία μέχρι τώρα, μπορεί να αλλάζει σταδιακά, είναι ένα business to business, όπου το δεύτερο business είναι η ιατρική κοινότητα. Οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι και ως εκ τούτου δεν είναι business to consumer. Consumer που σημαίνει καλή ώρα οι πολίτες ή κακή ώρα οι ασθενείς. Οπότε η επικοινωνία, η ενημέρωση στο άλλο business που είναι οι γιατροί είναι πολύ έντονη και πολύ αναλυτική. Και επιτρέπεται βέβαια. Και ευτυχώς. Σωστά. Άλλη ερώτηση. Άρα, τα καταλάβαμε όλα. Ευχαριστούμε. Ήμασταν. Νομίζω ότι κύριε Λαδόπουλε, είμαστε OK στο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαβάζοντας το πρόγραμμα, έχετε πάρα πολλές αίθουσες μέσα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάνω από 6-7 τώρα, αυτή τη στιγμή. Οπότε κάνετε εξαιρετική δουλειά και ευχαριστούμε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Φουρδί. Ήταν μεγάλη συγκυρία που το συναντήσαμε και μας βοήθησε πραγματικά να ανοίξουμε τον φαρμακευτικό χώρο και κυρίως τις σχολές business. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, θα ήθελα με τη σειρά να ευχαριστήσω τον κύριο Περσίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Τερζή. Με τον κύριο Μαρινόπουλο, τη ΦΑΜΑΡ, έχουμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία και θα ήθελα να μεταβιβάσει τις ευχαριστίες. Ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα για ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού και σας ευχαριστούμε θερμά. Την κυρία Τσιμικλή την ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ από την GlaxoSmithKline. Αρχίζουμε και με αυτήν την εταιρεία μια συνεργασία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Παιδιά, προσέξτε το φαρμακευτικό χώρο. Είναι από τους πιο αξιόλογους χώρους και είναι πλούσιες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Το λέω πιο πολύ για τους φοιτητές της σχολής μας. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Έκανα εγώ προσωπικά προσπάθεια να πλησιάσω όλες τις φαρμακευτικές σχολές, να μιλήσω προσωπικά με τους καθηγητές, να μιλήσω με τα χημικά, ό,τι ασχολείται με εσάς. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή, θα θέλαμε με την εκδήλωση αυτή να το κάνουμε πιο γνωστό. Επίσης, έχω μια πολύ στενή συνεργασία με την Καθημερινή, μας προβάλλει κτλ. Και θα ήθελα
ήθελα αυτό το πάνελ, αν μπορούμε με συνεντεύξεις, να το παρουσιάσουμε σε μια έκδοση της Καθημερινής. Θα ήθελε πάρα πολύ, κυρίως μας ενδιέφερε η όλη παρουσίαση, όπως επίσης και ο κύριος Χαρόνης, που τόσο όμορφα παρουσίασε το επιχειρηματικό στοιχείο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να το πούμε σε όλες τις επιστήμες. Παιδιά, από την επιχειρηματικότητα δημιουργείται ο πλούτος. Και ο πλούτος, η δημιουργία του πλούτου είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δύο είναι αρετές. Δημιουργήστε πλούτο και δεύτερο, για να είστε αποδεκτοί από την κοινωνία, θα πρέπει να φροντίζετε τη δίκαιη κατανομή του. Αλλά δυστυχώς στην πατρίδα μας τη δίκαιη κατανομή την κάνουν οι πολιτικοί. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά όλους σας.